νεφελώδες και υπό την απειλή της βροχής απόγευμα να έρθετε στο πατάρι του Αρμού για να παρουσιάσουμε τα δύο βιβλία του πολύ αγαπητού μας κυρίου Παναγιώτη Θωμά, ο οποίος μας έρχεται από τη Μεγαλόνισσο. Μεγαλόνισσο λέμε την Κύπρο. Εγώ λέω και την Κύπρο, γιατί είναι μεγάλη μεγίστη. Οπότε βρισκόμαστε εδώ με δύο βιβλία και λόγω της βροχής θέλω να ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Να σας διαβάσω τι ωραίο που είναι το Χριστόφυλλο, ο μονόλογος του Σαλιγκαριού. Λόγω της βροχής. Είναι αχάριστη βλέπεις οι άνθρωποι, πολύ αχάριστη. Κατηγορούν τη βροχή που τους χαλάει τη διάθεση, που τους ανακόπτει τις εξόδους. Τρέχουν να αγοράσουν ομπρέλα, αδιάβροχα, προστατευτικά, να μην τους βρέχει, να μην τους χαλάει την εικόνα, να μην τους ανατρέπει το πρόγραμμα. Αχ, πόσο χάριστοι είναι οι άνθρωποι. Και το χειρότερο είναι που δεν το καταλαβαίνουν. Και μόνο τη δική μου ζωή να κοιτούσαν. Και μόνο αυτό να έβρισκαν τον λιγοστό χρόνο. Να έκαναν, θα μάθαιναν, τουλάχιστον, ένα πολύτιμο μάθημα. Για να βρεχόμαστε, πέφτει η βροχή. Για να γινόμαστε μουσκεμα. Μα αυτό το μουσκεμα του ουρανού πάνω στα στριμωμένα μέλη μας είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία. Είναι ζωή. Έτσι ζωντανεύω εγώ. Δεν βλέπετε. Έτσι μονάχα ζωντανεύω. Οπότε ως Σαλιγκάρια βρεθήκαμε κι εμείς εδώ απόψε. Θα ξεκινήσουμε με το βιβλίο το οποίο κατά βάση είναι μελετήματα για την ποίηση της Κικής Δίμπλα υπό τον προσφύγη τίτλο «Διαρριγνύοντας την αμφιβολία». Έχουμε παρουσιάσει το βιβλίο αυτό διαδικτυακώς με την ίδια σύνθεση. Τώρα έχει εμπλουτιστεί το βιβλίο αυτό διότι περιέχει και επιστολές της ποιήτριας προς τον συγγραφέα. Είναι η διατριβή του, αν δεν κάνω λάθος, και έχουμε εδώ και τον δάσκαλό του να μας... Δεν είναι η διπλωματική του. Είχα αυτή την εντύπωση ότι έχει αυτή την επιστημοσύνη το βιβλίο αυτό. Η διατριβή του ήταν Wendell Berry και Πετσίκης. Μάλιστα. Α, πολύ ωραία. Α, ίσως... ψυχανάλυση. Έρχομαι από ψυχαναλυτική συνεδρία. Λοιπόν, Νίκος Γαβρίλη Πεντζίκης και Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ήθελα να το πω, και Κική Δημουλά. Εμπλαμβάνεται. Πώς έκανε λοιπόν αυτό τον κύκλο και αυτήν την παρανόηση. Θα δώσω το λόγο και θα ξεκινήσουμε με την αγαπητότατη κυρία Ελένη Λίντζαροπούλου, η οποία είναι ποιήτρια ίδια, υποψήφια διδάκτρια στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και της Χειρουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μας μιλήσει για το πόνημα του αγαπητότατου κυρίου Θωμά. Έλα. Διαρριγνύοντας την αμφιβολία. Καλησπέρα σας. Ο Παναγιώτης Θωμά, όταν μιλάει για το δάσκαλό του, το Χρυσόστομο Σταμούλη, ιδιωτικά με μένα, αλλά και με τους άλλους φίλους του φαντάζομαι, λέει ο Λεβέντης ο δάσκαλός μου. Έτσι λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά μου ανακοίνωσε ότι σήμερα μαζί μας θα είναι και ο δάσκαλός του. Εγώ τον καταλαβαίνω και έτσι ανταμώνουν οι ψυχές μας, γιατί όταν ολοκλήρωσα το μάστερ μου, το αφιέρωσα στη δασκάλα που είχα μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού. Είμαστε παιδιά και των δασκάλων μας. Έχουμε δύο δασκάλους εδώ. Και πραγματικά δεν μπορούμε να είμαστε μόνο παιδιά των γονιών μας και είμαστε ευτυχείς που έχουμε τους δασκάλους μας στην πορεία μας. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι σήμερα είμαστε χαρούμενοι που ανταμώνουμε εδώ τόσες λεβέντικες καρδιές. Ο δάσκαλος, ο μαθητής και ο σαλίγκαρος. Όμως πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με τη διάρρηξη της αμφιβολίας. Θεολογική ανάγνωση της λογοτεχνίας, θεολογική ανάγνωση της ποίησης της Κικής Δημουλά και μάλιστα όταν η ίδια ήταν εν ζωή. Αυτό είναι μια επικίνδυνη ακροβασία. Επειδή το ίδιο ατόπιμα κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή, διαβάζω θεολογικά την πεζογραφία της Ελένης Λαδιά, ενώ η ίδια είναι εν ζωή,
και μάλιστα τώρα σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, γιατί και το μάστερ μου αφορούσε την Ελληνική. Τώρα ασχολούμαι με το κακό στην βιβλιογραφία της. Και πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος. Ή να μπει στον πειρασμό να δείξεις στον δημιουργό αυτό που γράφεις και να μην του αρέσει, ή εγώ δεν έχω δει σε αυτό το πειρασμό, ούτε το μάστερ με είχε δει η Ελένη μέχρι να ολοκληρωθεί, δηλαδή το άκουσες στην παρουσίαση. Έτσι, ή να κινδυνεύσεις να παραβιάσεις. Διάρρηξη σημαίνει παραβίαση. Παραβίαση της αμφιβολίας θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως βεβαιότητα. Κατηγορηματικά, όχι, σας λέω, διαβάζοντας το πόνημα του Παναγιώτη Θωμά. Ο Παναγιώτης Θωμά ερμηνεύει ένα πεδίο στο οποίο, όπως και ο ίδιος σημειώνει, δεν έχει απασχολήσει τους μελετητές της ποίησης της Κικής Δημουλά και δεν το αντιμετωπίζει με βεβαιότητα, όπως λέει και στο προλογικό σημείωμα ο Λεβέντης ο δάσκαλος. Ο Παναγιώτης Θωμά δεν ανεβάζει την ποιητρία στους κοσμικούς ουρανούς, κολακεύοντάς τη. Το αντίθετο. Την ονομάζει έξοχη. Δηλαδή δεν ακολουθεί την πεπατημένη των μελετητών, όπου δεν αφήνουν κοσμητικό για κοσμητικό επίθετο. Την μελετά. Και την μελετά σε ένα επίπεδο που δεν έχουν προσεγγίσει άλλοι. Και αυτό, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί έχεις να παραπέμψεις σε θεωρητικό επίπεδο, τι είναι η σχέση ομιλίας και λογοτεχνίας, το οποίο ο Παναγιώτης το κάνει πολύ ωραία διαλεκτικά, δεν το κάνει σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, αλλά το διαπλέκει μέσα στο όλο του κειμένου του. Αλλά τι είπε κάποιος, όχι γνωστός ή άγνωστος, με βεβαιότητα για το έργο της Κικής Δημουλά από θεολογικής απόψεως, δεν έχει να απαντήσει. Ανοίγει ένα δρόμο. Δρόμος δεν υπάρχει, που λέει και ο Ματσάδο. Το δρόμο τον ανοίγουμε προχωρώντας και με αβεβαιότητα. Στην καταβήθησή του λοιπόν, στην ποίησή της, χωρίς καμιά βεβαιότητα, όπως επισημαίνει προλογικά και ο Σταμούλης, με σεμνότητα ερμηνεύει εκείνο που, όπως γράφει η Ελένη Λαδιά, γνωρίζει ο μελετητής ότι θα είναι πάντοτε κατώτερο του μελετόμενου. Αυτός είναι ο μόχθος του μελετητή ενός έργου δημιουργικού. Αυτό που θα γράψει πάντα θα είναι ένα μελέτημα. Μοχθεί, υδρώνει πάνω στο έργο του δημιουργού και πάντα είναι ένα μελέτημα. Πάντα ξέρει ότι ο δημιουργός είναι πάνω από το μελέτημα. Εκείνος κάτι ήθελε να πει. Και εμείς προσπαθούμε, οι μελετητές, να το διερμηνεύσουμε. Και δεν ξέρουμε αν ήθελε να πει αυτό που εμείς προσεγγίζουμε. Με φόβο δηλαδή. Και καλά τα λέει βεβαίως η Λαδιά, έτσι. Και βεβαίως, ο ερμηνευτής του Παύλου δεν ήταν ο ίδιος ένας Παύλος, ήταν όμως ένας Χρυσόστομος, ο ερμηνευτής του Παύλου. Άνοιξε δηλαδή μία ουράνια πύλη για να καταλάβουμε τον Παύλο. Διακινδύνευσε για να καταλάβουμε τον Παύλο. Έτσι και ο Παναγιώτης Θωμά δεν είναι Κική Δημουλά, είναι όμως ένας βαθύτατα υποψιασμένος μελετητής. Ένας έξοχος, θα τον ονομάσω κι εγώ, μελετητής. Θεολόγος έξοχος, στιχοπλόκος ποιητής και ένας φιλόκαλος μαχητής, μαχητικός άνθρωπος, με ωραιότατη πένα που μας ανοίγει παράθυρο στην ποιήση της διακεκριμένης εκλειπούσας πια, που όμως είναι με τα ποιήματά της και με την όλη της, εδώ. Γνώρισα τη γραφή του Παναγιώτη Θωμά, πρέπει να το πω, πρώτα ως ευαίσθητου μεταφραστή της Έλμαρ Λάγκερφλεπ, Νόμπελ 1909. Θα βρείτε τα βιβλία της κάτω, εδώ στις εκδόσεις Αρμός. Και εντυπωσιάστηκα και κατόπιν ήρθε αυτό εδώ το πόνημα, αλλά και η συνεργασία μας στο περιοδικό Συμβολή της Μητροπόλεως Κυρηνίας. Το πάθος του για το άρτιο. Αυτό πρέπει να το πω. Το πάθος του για το άρτιο αποτέλεσμα. Είναι φανερό σε ό,τι και αν κάνει.
Και σήμερα έδωσε ο Θεός να τα μώσουμε από κοντά. Καλώς ήρθες, αδελφέ μας, στην Αθήνα. Προλογίζοντας ο Χρήστος για να ράσει το βιβλίο της δικής μου καθηγήτριας, της Νηριίδας Κύρκης Κεφαλαία, τοπία της ψυχής, ονομάζει γοητευτικά τη λογοτεχνία «Μαστορική του λόγου». Εξαφορμής μάλιστα των μαθημάτων που πλέον εισαγάγουν τους φοιτητές επισήμως σε αυτό το διάλογο τον οποίο διερευνούμε, αν δηλαδή μπορεί να σταθεί ο διάλογος θεολογίας και λογοτεχνίας, υπερθεματίζει τις διδασκαλίες της λογοτεχνίας στις θεολογικές σχολές ως πολύτιμο εφόδιο, ώστε ο θεολόγος, τον τοποθετεί σε εισαγωγικά ο Γιαναράς τη λέξη θεολόγος, γιατί ξέρετε, εμείς οι απόφοιτοι των θεολογικών σχολών, θεολόγους ονομάζουμε τους Αγίους Θεολόγους, έτσι, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και αυτούς που η Εκκλησία μας ονόμασε Θεολόγους. Ο Γιαναράς λοιπόν ισχυρίζεται ότι οι απόφοιτοι των θεολογικών σχολών πρέπει να μπορούν να ανοίγονται θεολογικά σε άλλους δρόμους και πρέπει να μπορούν να ανοίγονται θεολογικά σε άλλους δρόμους. Πρέπει να μην είναι φτωχοί από ποίηση, όπως ήταν φιλόσοφοι, όπως ήταν οι Άγιοι, όπως ήταν, ας πούμε, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Όλη αυτή η ποίηση της θεολογίας που αν δεν έχεις, αν δεν εμπνέεσαι, δεν μπορείς και να την εισπράξεις με εκείνο το ασυνείδητο που εισπράτεται. Η ίδια η έννοια του λόγου, την οποία υπηρετούν και οι δύο πνευματικές περιοχές, τις οποίες εξετάζει το βιβλίο του Παναγιώτη, αποτελεί μια πρώτη νήξη για τη συγγένειά του. Λόγος για τον Θεό, η θεολογία, τέχνη του λόγου, η λογοτεχνία και σε μια αναυθαιρεσία, επιτρέψτε μου, τέχνη του Θεού Πατέρα δια του λόγου του εν πνεύματι Αγίου. Η έμπνευση, αφού ποιητής πράγματι δεν είναι εκείνος που εμπνέεται, αλλά αυτός που εμπνέει. Ομολογία που εκκινεί από τις ίδιες τις λέξεις που γέννησε η γλώσσα μας για να εκφράσει τον μηχανισμό τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες ονόμασαν ίστρο και η σύγχρονη έμπνευση. Το εμπνεύματο περιέχει το πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Αυτή τη σχέση δημιουργίας και δημιουργού ο Παναγιώτης Θωμά την συσχετίζει με την κένωση, αποδεχόμενος την άποψη ότι σε αυτή τη διάδραση δημιουργού και δημιουργήματος υπάρχει, απαιτείται μάλλον, μια προσφορά εαυτού και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του δημιουργού και από την πλευρά του αναγνώστη, αυτού που προσλαμβάνει, αδειάζω από εμένα για να σε δεχτώ, για να σε προσλάβω λόγια ακριβέ. Ο δάσκαλος όρων μας, ο Νίκος Ματσούκας, αυτό με έναν τρόπο στην Ορθόδοξη θεολογία το ονομάζει βίωμα. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία αφορά τη φαντασία ή μια συναισθηματική ή διανοητική κατάσταση, αλλά όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου. Και πραγματικά η γραφή ή η πρόσληψη της ποίησης δεν είναι διανοητικές λειτουργίες. Δεν είναι. Γι' αυτό και πιστεύω, ως ποιήτρια τώρα το λέω αυτό, ότι η ανάγνωση της ποίησης γίνεται κατά μόνας για να μπορέσει να αρπαχθεί ο άνθρωπος. Απλώς κάνουμε μια συγκατάβαση στα πράγματα και διαβάζουμε σε εκδηλώσεις ποίηματα, που πρέπει να το κάνουμε και αυτό, αλλά μόνοι όταν είμαστε και εμπνεόμαστε και δεν απαραίτητο να γράφουμε ποίηση, όμως εμπνεόμαστε γιατί μία είναι η χάρις, πολλά τα χαρίσματα και μπορεί να εμπνεόμαστε δημιουργικά και να μεταβάλλουμε σε κάτι άλλο αυτή την έμπνευση στην οποία μας οδηγεί η ποίηση. Ο Παναγιώτης, με το μελέτημά του, δεν προσπαθεί να αποδείξει την αξία της ποίησης της Κικής Δημουλά. Αυτό είναι ήδη αναγνωρισμένο. Ούτε προσπαθεί να αποδείξει αν η Κική Δημουλά θρησκεύει. Προσπαθεί να αναδείξει αυτό που δεν έχουμε δει διαβάζοντας την ποίησή της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
το ότι δεν έχει, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια τάση να διαβάζουμε την ποίηση ενός ποιητή από θεολογική άποψη, όταν αυτός έχει την, επιτρέψτε μου τη λέξη, ρετσινιά, ό,τι θρησκεύει. Εάν δεν έχει τέτοιου είδους ρετσινιά, μπορεί να μην τη διαβάσουμε θεολογικά. Αν, ας πούμε, ο Καβάφης δεν είχε γράψει τα κεριά που φαίνεται σε πολλούς ότι είναι ένα ποίημα που αγαπά την Εκκλησία, ενώ κατά την άποψή μου δεν είναι, μπορεί να μην είχαν μελετήσει την ποίησή του από θεολογικής πλευράς. Ο ίδιος ο Καβάφης λέει πολύ, πολύ ωραία, εν μέρη εθνικός και εν μέρη χριστιανίδιος. Τα, ο ποιητής. Αλλά θυμάμαι ένα μελέτημα που προσπαθούσε να τον βγάλει ορθόδοξο με τη βούλα. Ορθόδοξος θα ήταν ο άνθρωπος. Τη βούλα δεν είχε. Έτσι, γιατί ήταν ποιητής και μέσα στην τέχνη δεν πρέπει να αναζητούμε ομολογιακές αποδείξεις. Και αυτό το βιβλίο του Παναγιώτη, όπως και μάλλον όλων μας που καθόμαστε εδώ, δάσκαλε, αυτό προσπαθούν να το αναδείξουν, όχι μόνο να το αποδείξουν, να το αναδείξουν, ότι η τέχνη δεν χρειάζεται να ομολογεί, διαποτίζεται από αυτό που είμαστε. Έτσι και η ποίηση της Κικής Δημουλά διαποτίζεται πρώτα και κύρια από το ήθος της, από τη στάση ζωής της. Αυτό αναδεικνύει ο Παναγιώτης, έτσι όπως έχει αναδείξει και με τη μετάφρασή του και με τα κείμενά του για τον Παπαδιαμάντη. Έτσι, τον Παπαδιαμάντη, ας πούμε, δεν τον διέσυραν ότι δεν ήταν ορθόδοξος. Τη Σέλμα Λάγκερλεφ δεν την διέσυραν ότι δεν ήταν χριστιανή, ότι δεν είχε χριστιανικό μήνυμα. Γιατί δεν θέλω να αναφερθώ σε γεγονότα του παρόντος, αλλά ξέρετε ότι πάντα έχουμε την τάση να απλώνουμε ένα πολύ μεγάλο δάχτυλο και να δείχνουμε απέναντι, αλλά δεν έχει καθρέφτη απέναντι για να δούμε τα πρόσωπά μας, να δείξουμε απέναντι ότι κάποιος δημιουργός, ο Κατσοκάκης, ο είναι αιρετικός. Και η ποίησή του, η πεζογραφία του δεν εκφράζει το δόγμα. Μα δεν καλείται να εκφράσει το δόγμα. Το δόγμα εκφράστηκε, διατυπώθηκε στην πρώτη και στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο με ένα σύμβολο της πίστης και από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες συνόδους. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι ο ρόλος των ανθρώπων που χρησιμοποιούν και ερμηνεύουν τις λέξεις είναι σημαντικός, διότι οι λέξεις αποτελούν ανθρώπινη σύμβαση, η νοηματοδότηση των οποίων εξαρτάται από τον γράφοντα ή τον αναγνώστη. Άγιο ρόλο λοιπόν, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, έχει ζητήσει ο Παναγιώτης στο βιβλίο του, οικοδομή γέφυρες, γιατί συνήθως γκρεμίζονται οι γέφυρες ανάμεσα στη λογοτεχνία και στη θεολογία, σταθεροποιεί προγενέστερα υλικά για εμάς όσους πορευόμαστε στον ίδιο δύσβατο πολλές φορές δρόμο. Ο Παναγιώτης ανακαλύπτει και αποκαλύπτει την οικειότητα που αναζητά η ποιήτρια στο δικό της νεμφείο, που ίσως είναι ο όντως δικός μας. Προσαρκωμένος, αυτός που ξέρει τι θα πει χιονιάς, ο άνθρωπος Θεός, η ποιήτρια που συγκινεί αυτός ο στίχος, μαζεύοντας σπυρί-σπυρί ό,τι δεν αφομοίωσε το ύψος, σκύβοντας ατενίζει ουρανό. Τώρα έλατε πείτε μου εσείς ότι δεν έκανε καλά να τη διαβάσουν θεολογικά την ποιήτρια που έγραψε αυτό το στίχο. Σκύβοντας ατενίζει ουρανό. Ευχαριστώ. Και τώρα να περάσουμε στο δάσκαλο, τον κύριο Χρυσόστομο Σταμούλη, καθηγητή και κοσμή τώρα της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μουσικοσυνθέτης επίσης, ο κύριος Σταμούλης, και μαέστρο. Ευχαριστώ πολύ. Καμιά φορά είναι να ακούω έτσι ένα μικρό βιογραφικό, νιώθω σαν εκείνος που
ψηφιακά θα κάνουν CV. Γρήγορο βίντεο έτσι. Το βιογραφικό. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Βρισκόμαστε και εδώ στην Αθήνα για να παρουσιάσουμε το βιβλίο του Παναγιώτη. Αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να πω ότι νιώθω και λίγο αμήχανα, λίγο περίεργα, διότι την προηγούμενη φορά που ήμασταν σε αυτό το χώρο και σε αυτό το παντάρι, ήταν εδώ και η κυρία Μούλα. Είμαστε όλοι, νομίζω. Και ναι, αυτή η απουσία είναι φανερή, αλλά έχει δώσει τη θέση της σε μια άλλη παρουσία, η οποία έρχεται μέσα από το βιβλίο και τη δικιά μας συνάντηση. Διαρριγνύοντας την αμφιβολία, μελετήματα για την ποιήση της Κικής Μουλάν, τι να πιάσει κανείς και τι να αφήσει το διαρριγνύοντας, την αμφιβολία. Οι θεολόγοι λένε ότι το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει κανείς είναι να επισκεφθεί τις λέξεις. Έτσι ώστε να μπορέσει. Αρχή Σοφία ονομάται να επισκεφθεί. Αλλά εμείς οι θεολόγοι το παλεύουμε αυτό και έχει γίνει μανιέρα, καλή μανιέρα. Συνεπώς, μου αρέσει πάρα πολύ το διαρριγνύοντας. Διότι σημαίνει ότι εισβάλλει κανείς σε ένα ασφαλές σώμα, δημιουργεί τις τρογμές, προκειμένου να σπάσει το άσπαστο. Να μιλήσω λίγο δημιουργικά. Να σπάσει το άσπαστο, να το διαλύσει. Και όχι να το διαλύσει για να το εξαφανίσει, να το διαλύσει για να το ξαναφτιάξει. Να το ξαναϊδρύσει. Έτσι. Να το αποδομήσει για να ξαναβρούμε τη δομή. Όταν αναφέρομαι στο θέμα της δομής και της αποδομής, θυμάμαι πάντα έναν πίνακα του Γιώργου Παραλή, ο οποίος συνδέεται με το χωριό μου την Άφητο, δομή και αποδομή, όπου έδινε πέτρες στη θάλασσα της Αφήτου, από μια πλευρά ήταν δομημένες και από την άλλη ξέφτιζαν. Από αυτόν τον πίνακα για πρώτη φορά άρχισα να σκέφτομαι για τη σχέση δομής και αποδομής στα αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτό το διαρριγνύοντας έχει μια τέτοια διάθεση να αποδομήσουμε αυτή τη βεβαιότητα, μήπως μπορέσουμε και δομήσουμε μια άλλη αλήθεια η οποία θα έχει ένα κέντρο για να κρατιέται, γιατί χωρίς κέντρο δεν πάμε πουθενά, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και μια ελευθερία να κτίζεται και να ξανακτίζεται συνεχώς. Μια αμφιβολία. Κάτι στον χώρο της θεολογίας, το οποίο είναι πολύ σκληρό. Είμαστε υπερήφανοι πολλές φορές, διότι δεν αμφιβάλλονται. Αλλά ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας λέγει ότι ακριβώς το αντίθετο. Αμφιβάλλουμε και βρίσκουμε και ξαναμφιβάλλουμε και ξαναβρίσκουμε και έτσι γίνεται το ταξίδι της σχέσεως, διότι σχέσεις χωρίς αμφιβολία δεν μπορεί να υπάρξει. Η αμφιβολία δίνει τη δυνατότητα στη ζωή. Η αμφιβολία είναι κίνηση. Η αμφιβολία είναι ζωή. Η αμφιβολία είναι επέκταση. Η αμφιβολία είναι έρωτας. Η αμφιβολία είναι ύπαρξη. Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή θεολογικής και εκκλησιαστικής, αλλά και άλλης ξηρασίας. Δεν χάσαμε τη γη. Όχι, δεν τη χάσαμε. Εκείνη. Ευλογήσαμε όμως το άνοιγμα. Το επιδιώξαμε. Ενσυνείδητα ή ασυνείδητα δεν έχει σημασία. Ή μπορεί και να έχει. Σήμερα γκρινιάζουμε για φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω μας. Στον χώρο του πολιτισμού. Μα τα προετοιμάσαμε. Με προσοχή μερικές φορές. Και σήμερα κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή αρνούμαστε την αναγνώριση των παιδιών μας. Εμείς τα ετοιμάσαμε. Δεν τα ετοιμάσαμε οι εκτός, με τους οποίους εύκολα πάντα ερχόμαστε σε μία σύγκρουση. Ο Παναγιώτης λοιπόν παλεύει με το άνυδρο. Παλεύει με την έρημο. Ήταν απόγευμα μικρό, μαύρο σαν την καρδιά μου, λέγει σε κάποιους στίχους του Καρφιαλάνδου, να το ίσω, και ήρθε κατάλευκο πουλί και κάνει.
κάθεσε κοντά. Αποκάλυψη ερωτικής έντασης. Τούτο το κατάδευκο που είναι στην προκειμένη περίπτωση ήταν για τον Παναγιώτη και κύριε Μούρα. Ερωτικά παλεύει με τα κείμενά της. Σίγουρα δεν παλεύει να αποδείξει ότι η Δημουλά είναι θεολόγος. Ούτε το θέλει, ούτε το επιχείρει. Και πολύ καλά κάνει. Διότι η Δημουλά ήταν ποιήτρια. Αυτό ήθελε να είναι και αυτό ήταν. Με τα κείμενα αυτά ο Παναγιώτης ουσιαστικά εκφράζει αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε πολύ. Τη διάθεση δηλαδή να αποκαλύψει μια θεολογία δια της ποιήσεως η οποία θέλει να αναπνεύσει. Με τέτοια βιβλία και με τέτοιες επεκτάσεις στον χώρο των πηγών, άνοιγμα των πηγών, η θεολογία μπορεί να αναπνεύσει. Διότι έχει κλειστεί στον εαυτό της και κινδυνεύει αυτό που είπα. Πρώτον, η γη έχει πλέον περάσει σε μια κατάσταση ξηρασίας και ακινησίας ταυτόχρονα και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι ακριβώς λέω. Πριν από λίγο καιρό έχω ένα συνέδριο του Καίου. Τότε μιλώντας για τη θεολογία, λέγαμε τι θα πρέπει να κάνει η θεολογία, πώς πρέπει να λειτουργήσει η θεολογία σε ένα σύγχρονο κόσμο κτλ. Και επέλεξα να διαβάσω ένα κείμενο για τη λειτουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Και είπα, όπου η λέξη Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, βάλετε τη λέξη θεολογία. Εγώ θα εμπνεώμουν από ένα τέτοιο όραμα. Αυτή η περιγραφή του οράματος και του σκοπού του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης θα μπορούσε να ήταν η περιγραφή της θεολογίας. Αλλά η θεολογία περιγραφεί άλλα. Πράγματα τα οποία σχεδόν έχουν πεθάνει. Σήμερα, σε ένα αντίστοιχο συνέδριο το πρωί, συζητούσαμε για το τι θα πρέπει να κάνει μια ενορία. Ποια είναι, θα είναι η αγωνία της, πώς πρέπει να λειτουργήσει. Και είπα ότι ξέρετε τι θα έκανα. Θα έβλεπα πώς λειτουργεί το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και θα έλεγα ότι η σύγχρονη ενορία θα πρέπει να προσπαθήσει να κάνει αυτά που κάνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Με μια άλλη διάσταση, βέβαια, καταλαβαίνετε. Μορφολογία και εξωτερικά. Τι εννοώ δηλαδή. Αν δούμε τις δραστηριότητες του φεστιβάλ, είχα τη χαρά να συμμετέχω σε πολλές από αυτές. Σχετίζονται με την ανθρωπολογία. Συζήτηση για τον άνθρωπο. Το φίλο. Την ερωτικότητα. Τη μοναξιά. Συζήτηση για την κτήση. Δια του κινηματογράφου. Συζήτηση για ό,τι δηλαδή απασχολεί τον σύγχρονο άνθρωπο και τον γκέι. Τον βάζει φωτιά, τον βάζει φωτιά. Άρα λοιπόν, η σύγχρονη νεολαία τι πρέπει να κάνει, να ζήσει. Πώς θα ζήσει, διαλεγόμενη με τις ανάγκες του σώματος, της φυσιολογίας. Και το ερώτημα είναι γιατί τα ερωτήματα που θέτει η ίδια η θεολογία και η εκκλησία σχετίζονται με αυτό που δεν μας επιτρέπει πολλές φορές να αναπνεύσουμε, ενώ ερωτήματα που έρχονται από αυτούς τους χώρους δείχνουν αυτήν την άθηση των πραγμάτων. Μπορεί να συμφωνεί κανείς περισσότερο, λιγότερο, να διαφοροποιείται, αλλά δείχνει ένα καθαρό αέρα, μια καινούργια προσπάθεια, μια αγωνία, μια διάθεση να ανατρέψουμε τα πράγματα και να τα ξανασυναντήσουμε. Και όλα αυτά που περιγράφω, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, θα μπορούσαν να είναι, με έναν άλλο τρόπο, η πίστη της κοινής δημιουργίας. Αυτό κάνει η πίστη. Αναπνέει την αγωνία, την υπαρξιακή της ζωής, του εδώ και τώρα, αλλά και του μετά. Πολλές συζητήσεις για το μετά μαζί της, και εγώ και ο Παναγιώτης, ή έτσι το ξέρει καλά. Μια αγωνία η οποία έφτανε στα όρια του φόβου κάποιες φορές, του θανάτου. Και μαζί με αυτό μια προσπάθεια αναμέτρησης δια της δημιουργίας και της συνάντησης. Αυτή τη συνάντηση ο Παναγιώτης την επεκτείνει.
Διότι πέρα από τα κείμενα τα οποία αναφέρονται αποκλειστικά στην κυρία μου, και είχα το προνόμιο να τα διαβάζω πριν δημοσιευθούν. Όχι για να τα ελέγξω. Εναντίον, αν δεν έχω κάνει σχεδόν ποτέ διορθώσεις σε κείμενα μαθητών μου. Στο διδακτορικό μπορεί, στο μάστερ, κάποιες σχόλια, σημειώσεις κτλ. Σε άλλα κείμενα, σχεδόν ποτέ. Μπορεί να πω αυτό, ίσως κάπως αλλιώς κτλ. Πάντα χαίρομαι να διαβάζω τα κείμενα των μαθητών μου. Είχα λοιπόν τη χαρά να τα διαβάζω όταν βρισκόντουσα στη διαδικασία της δημιουργίας, αλλά κάθε φορά που τα διαβάζω βρίσκω καινούργια πράγματα. Όπως άλλωστε κάνουμε με όλες τις αναγνώσεις μας. Διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε και βρίσκουμε καινούργια πράγματα. Ταυτόχρονα λοιπόν ο Παναγιώτης κάνει κάτι άλλο. Επεκτείνει τη Δημουλά, φέρνοντάς τη σε διάλογο όχι μόνο με τον ίδιο, αλλά σε διάλογο π.χ. με τον Μπετζίκ και τον Κουγιουμτζή. Άρα με μια παρέα και άλλους πολλούς, αλλά υπάρχει μια ειδική μελέτη, μια ξεχωριστή μελέτη, αυτό εννοώ, που σχετίζεται με τους δύο αυτούς σπουδαίους δημιουργούς, με τίτλο «Μικρή και μεγάλη οικονομία», θυμάμαι ακόμη και την αφίσα της, όπως το παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη, μια απόπειρα επανέβρεσης του τοπικός και θεολογικός κατοικί μέσα από το έργο του Σταύρου Κουγιουμπή, της Κυκής Δημουλά και του Νικού Γαβρίλη Πεντζίκη. Και εδώ έρχονται και διάφοροι άλλοι στο κατοικί, έτσι και Χέλτερλι και Χάιντεκερ και χίλια δύο πράγματα για να προχωρήσουμε. Και επεκτείνει λοιπόν τη δημιουργική σκέψη, ξεκινώντας από τον σχολιασμό το θεολογικό των κειμένων της, σε άλλους ορίζοντες και σε άλλες διαστάσεις. Έγραφα στο προλογικό, δόθηκε χαρά να ετοιμάσω, ξεκινούσα με την Κυκή Δημουλά λέγοντας «Αν δεν τροθείς που θα σε βρει η αγάπη, το βέλος θα την οδηγήσει στην πληγή σου». Για ποιο νομίζεις ξεκινάει από το μακρινό, το έρημο, το αβέβαιο όνομά της? Για να τραφεί από την πληγή σου ξεκινάει η πεινασμένη ύπαρξή της. Τα τραύματά μας είναι το σημείο από το οποίο έρχεται το φως. Χωρίς τραύματα, φως δεν μπορεί να υπάρξει εντός μας. Διερευνύοντας, αμφιβολία, τραύματα, ανθρωπινότητα. Σπασμένη, όχι άσπαστη. Έλεγα επίσης ότι τα κείμενα του Παναγιώτη, και με αυτό θα κλείσω, είναι να κηρύσεις τους Αγίους Λόγους κάθε τόσης. Το ίδιο και η ποίηση της Δημουλά. Και αυτό ο Παναγιώτης το γνωρίζει καλά. Από το χέρι μας παίρνει με τούτες τις μελέτες του και χωρίς προκαταλήψεις και προθέσεις που βουλιάζουν οποιαδήποτε παραφορτωμένη με αυτές ύπαρξη, γιατί μιλάνε για εμείς τη βάρκα με προθέσεις, αυτή θα δουλειάξει. Μας εισάγει στα Άγια των Αγίων της δημιουργικής ποίησης, φωτίζοντας το σαρκαστικό σπαραγμό που σκίζει τον πυρήνα της γνήσιας ποιητικής της. Αυτό το σαρκαστικό ήταν το οντολογικό της ένδυμα. Σαρκαστική από τα νύχια μέχρι το κεφάλι. Δημιουργικά και παικτικά. Από το κείμενο του Παναγιώτη Θωμά, και αυτό πρέπει να το πω με μεγάλη ένταση, η Δημουλά δεν απουσιάζει. Απουσιάζουν οι βεβαιότητες και τούτο είναι ικανή απόδειξη πως τιμά την προέλευσή του. Το λέω αυτό διότι πολλές φορές σχολιάζοντας κείμενα ανθρώπων που αγαπούμε, τους οποίους έχουμε ενθουσιαστεί, με τους οποίους έχουμε συναντηθεί πολύτροπα, προσπαθούμε να προβάλλουμε τις δικές μας αποκλειστικά αγωνίες. Και ουσιαστικά καταργούμε το ίδιο το σώμα, το οποίο γεννάει το συγκεκριμένο πολιτιστικό, πολιτισμικό, αγαθό προϊόν. Ο Παναγιώτης λοιπόν προφανώς συναντιέται υπαρξιακά με την παρεμβολία. Προφανώς βρίσκει στα κείμενά της αυτή την ένταση, την ερωτική για την οποία μίλησα, αλλά σίγουρα μας παρουσιάζει την Κυκή Δημουλά. Μπορεί κάποιες φορές
να υπερβαίνει τη δικιά της πρόθεση. Αλλά η ερμηνεία αυτό πάντα το κάνει. Η ερμηνεία είναι πάντα υποκειμενική. Για να μην είναι υποκειμενική, θα πρέπει να βγάλουμε τον εαυτό μας τη διαδικασία της ερμηνείας. Άρα αν γίνει μια ερμηνεία, το πρόσωπο. Αντικειμενική ερμηνεία δεν υπάρχει. Γι' αυτό και πολύ ωραία το τα λέει η Δημουλά, ότι πολύ καλά τα λέτε κύριε Θωμά, κύριε Θωμά εσείς, αλλά εγώ δεν ήθελα να πω αυτά. Αλλά νομίζω ότι σας άρεσαν πάρα πολύ αυτά που άκουσε και ίσως τελικά να βρίσκουμε στο σώμα μας πράγματα που υπάρχουν, πράγματα τα οποία δημιουργήθηκαν χωρίς εμείς να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δημιουργήθηκαν. Εγώ το έχω υποστεί αυτό πολλές φορές. Να γράφουν κάποιοι κάτι για μένα και να λέω, μα εγώ δεν ξεκίνησα να το λέω έτσι. Αλλά τελικά το λέω με αυτόν τον τρόπο. Ίσως δεν είχα τα εργαλεία ή τον τρόπο να ερμηνεύσω αυτήν την πραγματικότητα. Και κλείνω λέγοντας αυτό για να γίνει πιο σαφές όλο αυτό που περιέγραψα. Το είχα πει ότι στην πρώτη επικοινωνία με τη Δημουλά μου είχε πει ότι φοβάται τον θάνατο και γι' αυτό αισθάνεται πως είναι αντιχριστιανική. Και της είπα, μα όποιος δεν φοβάται το θάνατο είναι αντιχριστιανικός. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Δεν είναι επεξεγέλασε ο θάνατος. Αυτό βέβαια συναντιέται και επεκτείνεται σε εκείνο το σπουδαίο και σημαντικό προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Να είναι λοιπόν και αυτή η έκδοση καλοτάξιδη με τα κείμενα και τα γράμματα της κ. Δημουλά και να φτάσει σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι θα κατανοήσουν το βιβλίο ως δώρο και αντίδωρο. Καλοτάξιδο. Μου επιτρέπετε μια μικρή εξομολόγηση, διότι αυτός ο φόβος θανάτου και ο σαρκασμός της Κικής μου έφερε στο μυαλό μια πολύ μικρή σκηνή που ζήσαμε και θα ήθελα να την διηγηθώ πριν να δώσω τον λόγο στην αίσθηση μας. Καταρχάς, ο Χριστός δεν έκλαψε όταν ο Λάζαρος απεβίωσε, δάκρυσε, ήξερε ότι θα αναστηθεί. Άρα ο φόβος θανάτου... Μα ήταν πραγματικός άνθρωπος. Ακριβώς. Πλήρης. Είναι 15 Απριλίου, έχω τα γενέθλιά μου και έχουμε ραντεβού να πιούμε καφέ, να τα γιορτάσουμε με την μητέρα σου και κατηφορίζω του Βουκουρεστίου, έχουμε δώσει ραντεβού κάπου στο κέντρο και συναντάω τον Μάνο Στεφανίδη. Πάμε μαζί να πιούμε ένα καφέ εκεί, του λέω. Κατεβαίνουμε, έχει μια θαυμάσια ημέρα, ανοιξιάτικη, υπερλαμπρή. Και καθόμαστε, σηκώνω τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και λέω, τι ωραία που είναι η ημέρα και η ζωή. Ναι, λέει ο Μάτος, πράγματι. Και ακούγεται εκεί και λέει, τι λέτε μωρέ, τι λέτε μωρέ. Εγώ πίνω τώρα τον καφέ και γρυτζανάει στο στόμα μου το χώμα. Το θυμάμαι ακόμα. Ήτανε σαν να διέτρεξε ηλεκτρικό ρεύμα της μοντελική μου στήλη. Κάναμε πέρασε τόσο πολύ κόσμος. Ναι, ακριβώς. Μία εκπομπή με την Έλληνα. Είναι κάτω με την Ελένη τη Λαδιά. Τα γενέθλιά της και την τιμήσαμε. Και τώρα σε επανάληψη την Έλληνα μου στο μοντελίτη. Και όσο περνάει ο χρόνος, η παρουσία της Έλσης είναι σαν να ζωντανεύει την Κική. Της μοιάζει τόσο πράγματα. Οπότε η Έλση μας, η Έλση στην Ουλά, είναι οικονομολόγος, ασχολείται με τα πολιτικά, όχι να μην καπνίσει, όχι, όχι, αυτά να τα αφήσουμε. Ποιος να καπνίσει. Μην το λες αυτό. Αποκλείεται. Ας είναι το μόνο που δεν θα σημειάσει. Σας αρνήθηκα τόσο πολύ για να μην καπνίζει εκείνη. Ακριβώς. Το θυμάμαι. Η Έλση μας. Το κυνηγητό. Η Έλση μας, οικονομολόγος, ασχολείται και με την πολιτική δημοτική σύμβουλο Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, μια ρέκτρια. Βγαίνει. Περιμένω πότε θα πούμε και ποιήτρια για να μην γίνει εγώ. Και θα ήθελα να τα πούμε. Θα πούμε, θα το κάνει. Θα έρθει, θα έρθει. Μην το κάνει, να μην το κάνει. Να πάει σε άλλη τέχνη. Θα το κάνει. Θα το
Και θα σπαράξουν. Δεν θα σπαράξει. Ξέρω εγώ το χώρο, άσε τώρα. Ξέρω θα σπαράξουν τη μάνα μου, δεν θα σπαράξουν εμένα. Πώς να κάνεις αυτό που σου είπα ωραία σου. Με ψευδόνιμο. Νομίζω δεν υπάρχουν ψευδόνιμα πλέον στην εποχή, ουδέν κρυπτών από την εποχή, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό τώρα είναι αυτό που θα έλεγε και η μάνα μου. Πάντα είχε πρέπει να μάθει. Και να μας ακούει η κυρία. Να μας ακούει, τη φέρατε τελικά. Θα το έλεγα εγώ στο τέλος ότι θα ήθελε πολύ να είναι ανάμεσά μας. Τη φέρατε οπωσδήποτε. Την έφερε πρώτα απ' όλα ο Παναγιώτης. Πραγματικά το βιβλίο του είναι τόσο κικίδιμουλα, τόσο την έχει καταλάβει, που δεν βρήκα ένα ψεγάδι. Δεν βρήκα. Όπως δεν έχω βρει και στο να σκάλω τα βιβλία, εννοείται. Αλλά εδώ μιλάμε για τον Παναγιώτη που είναι. Μου κάνει εντύπωση πόσο βαθιά μελέτησε. Και τη γνώρισες πολύ καλά μέσα από αυτή τη μελέτη. Είναι σαν να έχετε κάνει πολύ βαρέα με τον Παναγιώτη. Μάλλον. Και είμαι συγκινημένη, βέβαια. Και προσπαθώ να διαχειριστώ αυτή τη συγκίνηση και δεν είναι απλό, γιατί όπως είπε και εκείνη, η λέξη φανερώνει, κινούνται πάρα πολλά συναισθήματα ταυτόχρονα για να προκληθεί αυτή η συγκίνηση. Λοιπόν, θα μιλήσω για τη μητέρα μου και το Θεό της. Και κανείς από τους δύο δεν έχει φυσική παρουσία εδώ, όμως είναι εδώ και όπως είπα, τη φέρατε εσείς κοντά. Και εγώ βέβαια την τραβάω για να έρθει, το λέω πάντα, και το θέλει. Ξαναδιάβασα το βιβλίο του Παναγιώτη με άλλα μάτια. Τα μάτια μου χωρίς εκείνη. Είναι πολύ διαφορετικά τα μάτια μου πια. Και συνειδητοποίησα πόσο αδιάκοπο ήταν αυτό το παρεδώσε της μάνας μου με το Θεό της. Πόσο τον πίστευε και τον αρνιότανε μαζί. Ερετικός ο τρόπος της και ανορθόδοξος. Μα σε κάτι ήταν απολύτως ορθόδοξης. Το αγαπάτε αλλήλους. Η σκληρότητα, η ασυγκινησία και η έπαρση δεν υπήρξαν ποτέ εντός της. Και πώς να διαραγούν οι αμφιβολίες που τόσα μέσω αυτών ύμνησε η μαμά μου. Θα λέω μαμά μου, δεν μπορώ να την λέω και εκεί δημιουλά, συγχωρήστε με. Είσαι πιο ωραία όμως να την πεις μαμά μου. Τι όμορφο. Σου ανήκει. Δεν μπορώ. Η ίδια βοηθάει γράφοντας τον έρανο σκέψεων. Άθεη δεν είμαι. Ονειρεύομαι τον πλησίον, αλλά εμπιστεύομαι τον απόμακρο. Η αμφιβολία ήταν ένα τάισμα συνεχές της ποίησης και της σταθερής και αδιατάρακτης οικειότητας που έκτισε με το Θεό. Την καλλιέργησε με τους αναρχικούς στίχους της, τις ατέλειωτες απορίες, την ευγενική αφοβία της, την καθηλωτική ειλικρίνειά της, τη συμπόνια που ένιωθε για αυτόν. Αλήθεια είναι αυτό. Τον συμπονούσε. Και γράφει, μην νομίζεις πως δεν εξαργεί να συμπονάς στο θείο. Θεομαχούσε ακατάπαυστα με το αόρατο, το αφανέρωτο, αλλά παραδέχεται, όσο κι αν σε ταρακουνώ, δεν ξεριζώνεσαι με τίποτα, Θεέ μου, από το κομμάτι νοήμου μου. Η αιμονή για την αρμονία αυτού του κόσμου την έκανε και τον καλούσε πολύ συχνά. Άλλοτε ευχαριστώντας τον και άλλοτε θυμωμένη που της κρυβόταν. Ο Παναγιώτης Θωμά γράφει πως με κάθε τρόπο ζητούσε την αμεσοποίηση της σχέσης της με το Θεό. Ποτέ όμως δεν χρησιμοποίησε ανεμπλαδείς τρόπους, ακόμη και όταν διαρωτάται παγωμένη, μήπως δεν είναι τόσο πολυόλεος όπως τον θέλει η ελπίδα και ο φόβος μας. Με το θάνατο είχε ένα σοβαρό θέμα, όπως είπε και ο δάσκαλος. Φόβο και έντονη απορία και θυμό με το αναπότρεπτο. Και θεωρούσε οι αματικές τις ψυχές των νεκρών. Ήξερε φυσικά πως δεν θα τον απέφευγε. Ήθελε όμως όταν να διατηρήσει μια μικρή αδιόρατη επαφή με τον κόσμο που θα άφηνε. Φανατική της ύπαρξης ήταν άλλωστε το άλλο της όνομα. Δεν μπορούσε να αντιληφθεί την απότομη, απόλυτη και ασφυκτική εξαφάνιση «πνιγμένη στο χώμα», έγραψε πριν λίγα χρόνια στο Παναγιώτη. Ήταν βέβαιη πως δεν πλαστήκαμε για να πεθαίνουμε εντελώς. Αυτό το τέλος μας δεν πίστευε πως είχε να κάνει με το Θεό. Θεωρούσε ότι ήταν εξωγενές, δεν. Λοιπόν, παρόν ο Θεός της στην ποιήση, παρόν και θεοποιημένος ο έρωτας, ο θάνατος, τα όνειρα. Συχνά αναφερόταν στους στίχους του πατέρα μου, του αγαπημένου της, άφοδη μου. Θέλουμε το όνειρο και εκπληρωμένο να μένει όνειρο.
και να ακολουθεί μαζί του για να ακολουθεί ένα μέλλον. Επέμενε πάντα ότι ο έρωτας και η θρησκεία είναι κάτι που δεν ξεχωρίζουν. Η μεγάλη εβδομάδα τη συγκλώνησε. Βίωνε τα πάθη έντονα, ιδιότυπα, σχεδόν ερωτικά, χωρίς καμιά προσποίηση ή τυπολατρία. Και λέει ο Παναγιώτης, δεν την πείραζε να μην χωράει μέσα στο ναό. Αναφερόμενο στο ποίημα «Η Μεγάλη Εβδομάδα» και χαρακτηρίζοντας την πρωταγωνίστρια αφηγήτρια της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς αισθανόταν τα πρόσωπα και τα γεγονότα του θείου δράματος να αναφέρονται στο σήμερα της ζωής της. Και εγώ λέω πως όχι μόνο δεν την πείραζε, αλλά έξω ήθελε να μένει, ελεύθερη. Με τη δικιά της προσέγγιση στην προσευχή, έξω να μένει, μήπως τη βρει πιο εύκολα το θαύμα. Γράφει, ξεχυλίζουν οι εκκλησίες. Δεν χωράω, δεν πειράζει. Θα μάθω το τετέλεστε από άλλη πηγή, πιο θετική. Είναι τιμή, ο Παναγιώτης Χωμά να τη βάζει δίπλα στο βαραδιαμάντι, μια σκυριό, όπως γράφει, από ένα διαφορετικό βίωμα παρουσιάζουν αγαρά δύο πρόσωπα, το αγγελικό και το ανθρώπινο, και αισθάνονται την ίδια εν κόσμο ξενιτεία. Λέει, κάποιοι στίχοι της Κικής Δημιουργά μπορούν να επεκτείνουν και να εκδιπλώσουν το πνεύμα της παπαδιαμαντικής μυθοπλασίας. Πιστεύει ο Παναγιώτης πως η συνεχής δημιουργική ανατροπή που εκτείνεται από την ιδιαίτερη χρήση της ίδιας της γλώσσας της Κικής στην Ουλά, της μαμάς μου, ως τη συνεχή υπαρξιακή διερώτηση-αναρώτηση, απαιτεί πολυεπίπεδη ανάγνωση του έρωτου. Και εγώ πιστεύω πως αυτές οι διαφορετικές αναγνώσεις διπλασιάζουν και δίνουν προστιθέμενη αξία στο έργο της. Και είναι γεγονός ότι η μάνα μου παρέκλεινε πολύ από την όρμα του συμβατικού χριστιανού. Όμως, για την ατέλειωτη και εις βάθος ενασχόλησή της με το θείο και την κοπιώδη μελέτη της ύπαρξής του, ο αγαπημένος μας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Χρυσόστομος Σταμούλης, αναγνώρισε τη θεολογική πλευρά της ποίησής της και πήρε τη γέφαση να την προτείνει και να ανακηρυχθεί το 2015 σε επίτιμη διδάκτορα της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου. Ο Άγιος των Καψοκαλυβίων ομολογεί πως για να γίνει κανείς χριστιανός πρέπει να έχει ποιητική ψυχή, να γίνει ποιητής. Την ανάμνηση της ανακήρυξής της και της παραμονής μας τότε στη Θεσσαλονίκη τη χρησιμοποιούσε έκτοτε η μάνα μου σαν δραστικό αντικαταπληκτικό, όπως και εγώ τώρα. Ο βασανισμός της λοιπόν από την αμφιθυμία της διάθεσής της δεν ήταν ποιητικό τέχνασμα. Έτσι ήταν η πραγματικότητά της και αυτό το έτσι φέρνει την ποιησή της. Ο Παναγιώτης Θωμά το αντιστρέφει. Γράφει πως η ζωή της είναι η αλήθεια που απορρέει από την ποιησή. Τώρα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ πραγματικά για την δημιουργική φιλοξενία, για το ότι τη φέρατε εδώ, για το δώρο πανάκριβης σημασίας που μας κάνατε, το ποίημα ήταν αφιερωμένο στο Χρυσόστομο, και εμένα μου κάνατε δεύτερο δώρο, πολύτιμο, μιλώντας για εκείνη την ανασύρω ως πλήρη αίσθηση και ολοζώντανη. Και εσείς εμάς. Σας ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον συγγραφέα, τον μελετητή. Θέλεις να πω κάτι? Βεβαίως, βεβαίως. Έχοντας ανταμώσει στη ζωή μου, είπαμε, είμαι 61 χρονών, μην φεύγεις, έτσι, άσε με να πω. Όχι, κάθομαι δίπλα για να έχει ο Παναγιώτης το... Έχοντας ανταμώσει παιδιά διασύνου, πρώτη φορά συναντώ παιδί που να αποκαλεί το γονιό του μάνα, τη μαμά. Πρώτη φορά. Συνήθως αποκαλούν το γονιό με το όνομά του. Είτε με το μικρό, αποστασιοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι η μάνα άφησε χώρο για να είναι η κόρη κόρη. Και αυτό εγώ το προσθέτω στην προσωπικότητα της Κικής Δημουργά. Για να είναι παιδί σου κάποιος, πρέπει να γίνεις πάτωμα για να πατήσει και όχι ταβάνι. Και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, θα βάλω τα κλάματα, γιατί, έχω μανούλα, γιατί έχω μανούλα εν ζωή και τώρα ζω την αγωνία. Τίποτα,
Ναι, να τη θυμόμαστε. Θα μας μιλήσει ο Παναγιώτης, αλλά νωρίτερα επίτρεψε μου, Παναγιώτη. Είπα ότι αυτή η έκδοση είναι διευρυμένη και περιλαμβάνει επιστολές. Ξέρω ότι πριν από το γάμο του με την ερήτημη Μαργαρίτα, έστειλε μία επιστολή εκεί και μία ασημένια καρδιά του δώρο, μέταλλο, μέταλλο σκληρό. Και επειδή και ο δάσκαλος είπε νωρίτερα ότι έλεγε πάντα ότι αυτό δεν το εννοούσα εγώ, εσύ το είδες, θέλω να σας διαβάσω ένα γράμμα, μία επιστολή, διότι πρέπει να πούμε ότι οι επιστολές, όσες και όσοι έχουμε λάβει, και οι αφιερώσεις της Κίτσας ήταν ποίηση ούτως ή άλλως. Είχες ένα ακόμη ποίημα. Αυτή η επιστολή λοιπόν έχει σταλεί 30 Μαΐου του 2013. Ναι. Και λέει: «Αγαπημένε κύριε Θωμά, όπως δεν ξεχνάει και εμένα ο Άγιος Λάζαρος, έτσι κι εγώ δεν σας ξεχνώ. Χωρίς από καμία λύθη βέβαια να απειλήσετε, από κανέναν φθόνο επίσης. Κλέβω λίγο από τον καιρό που δεν έχω και ας το βεβαιώσει ο Άγιος Λάζαρος που με παρακολουθεί από δίπλα για να σας γράψω με τι εγώ θα ήθελα να στολίσετε τον βασιλικό και τον έρωτα. Υπάρχουν τόσο καλά στοιχεία σε αυτούς τους δύο ήρωες που δεν πρέπει να εξασθενήσουν. Χρησιμοποιήστε πολλά ποιητικά σπινθυρίσματα που υπάρχουν στα πεζά ενδιάμεσα και κυρίως να κλαδέψετε την γλώσσα από τον πολύ λυρισμό. Μη μου κακιώσετε και πείτε από πού ως πού σας κάνω τη δασκάλα. Δεν είμαι κι αυτά που συμβουλεύω. Δεν ξέρω ούτε η ίδια να τα εφαρμόσω στις δικές μου προσπάθειες. Κατά τα άλλα, εισέπνευσα και τα δύο αυτά πολύτιμα ζωογόνα αρώματα που δεν φύονται πια εντός μου. Σας φιλώ με αγάπη και τους δύο σας. Κυρία Μουλά, Παναγιώτη, ο λόγος εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχετε δώσει τόσες πολλές αφορμές που τώρα υπάρχει κίνδυνος να μιλήσει πολλή ώρα. Θα προσπαθήσω να μην το κάνω. Καταρχήν ευχαριστώ τον εκδότη μας, τον κύριο Γιώργο Κατσιακόβη, για τη φιλοξενία και την εγγένη φιλοξενία, τις ανοιχτές πόρτες του Αρνού και την διάθεση να συζητήσουμε τις ιδέες μας και ενευθέτω χρόνο να τις εκδώσουμε, όπως και κυριολεκτικά το άνοιγμα της πόρτας του χώρου εδώ σήμερα για να δημιουργηθεί αυτή η όμορφη παρέα. Και επειδή ο Νίκος Γαβρίλης Πεντζίκης, που είναι έτσι από τους πρώτους μου έρωτες και στο διδακτορικό όντως ήρθε να μπει σε διάλογο με τον Γουέντελ Πέρι, ένα συναπάντημα που μάλλον φαντάζει περίεργο σε κάποιους ορθόδοξους σουρεαλιστής έστω της σχολής της Αλονίκης με έναν Προτεστάντη Αμερικάνο, ο Σταμούλης άνοιξε τις πύλες διάπλατα για να υπάρξει αυτό το διαφορετικό, όπως το έχει κάνει και πολλές άλλες φορές με άλλους φοιτητές του. Ο Μπεντζίκης λοιπόν μιλάει για έναν μικρό ιδιωτικό ουρανό και αυτό περιγράφει ως αγάπη. Αν η αγάπη υπάρξει πραγματικά η φιλία, εκεί δημιουργείται λέει ένας μικρός ιδιωτικός ουρανός. Και ξέρουμε πολύ καλά όσοι αγαπάμε τον Μπεντζίκη ότι τίποτα δεν είναι στα αλήθεια ιδιωτικό, όλα είναι κοινά και κοινοτικά. Τι είναι η ποίηση που μας συνάζει εδώ και από το τελευταίο εκλήθη ομιλήτρια εκδομένο έργο της Κικής Δημολά που το προλογίζει εξαιρετικά η κυρία. Το έχω πει ότι το προλόγισμα είναι πολύ, πάρα πολύ όμορφο και πολύ ποιητικό. Στην ερώτηση ποια είναι η θέση της ποίησης στην εποχή μας, απαντάει η Κική Δημολά. Υπάρχει και δεύτερο υποερώτημα, θα γίνει μελλοντικά ποιητικότερος ο κόσμος μας. Πολύ σύντομη απάντηση και εύστοχη. Η θέση της ποίησης στην εποχή μας και στην κάθε εποχή πιστεύω είναι όποια και η θέση ενός ψηλόβροχου σε μια εκτεταμένη και παρατηνόμενη ξηρασία. Δροσίζεται και κερδίζει μόνον όποιος βρίσκεται κάτω από αυτό το τοπικό φαινόμενο. Να μην τρέφουμε αυταπάτες, τοπικά είναι αυτά τα φαινόμενα.
Τώρα, αν σταματήσουν οι πόλεμοι, οι αδίστακτες συμμετοχοί σε ήταν αντιφορά πείνα φυλών ολόκληρων. Αν στη θέση του φεγγαριού και των ονειροπόλων αστεριών δεν ξεφυτρώσουν πολυκατοικίες, καφετέρειες, δίσκο και μοντέρνα κινητήρια, τότε ίσως να είναι ποιητικότερος ο αυριανός κόσμος. Αυτός ο ποιητικός ρεαλισμός, τον οποίο χρειαζόμαστε, και βέβαια, μιμούμενος του δάσκαλου μου, θα πω ότι όλα αυτά κατά αναλογία μπορεί να ισχύουν και για την Εκκλησία. Έτσι, και τα θετικά και αυτά που πρέπει να μας προβληματίσουν. Τώρα, εντάχει οι αφορμές που μου δώσατε. Καταρχήν, σας ευχαριστώ όλους και την κάθε μία και τον δάσκαλο μου ξεχωριστά, γιατί το κάθε πρόσωπο που κάθεται εδώ σε αυτό το πάνελ σημαίνει κάποια πράγματα για μένα. Για διαφορετικούς λόγους. Δεν θα πω για τον δάσκαλο μου, θα αφήσω το τελευταίο. Λοιπόν, Ελένη μου, αισθάνομαι σαν να σε γνωρίζω χρόνια. Το ξέρεις πολύ καλά, έχουμε μιλήσει. Η πανδημία έχει δημιουργήσει φιλίες, έχει βγάλει καλά πράγματα. Δεν γνωριζόμασταν βέβαια από πριν. Ξέρω, Παναγιώτη. Τα εξομολογηθήκαμε. Και κάθε συγγραφέας περιμένει μια απόκριση από τους ομότεχνους πρωτοκόλλου και το έκανες πρώτη. Και τόσο όμορφα και. Και για το Σαλιγκάκι, θα τα πεις αυτά. Συγκρατημένα. Γιατί το διάβασα πριν, λοιπόν, πριν εκδοθεί. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για την κυρία Φλέσσα, σαν όνειρο αυτό το πράγμα. Όχι καθόλου, γιατί είναι πολλά χρόνια που παρακολουθούμε όλο αυτό το έργο που προσφέρεται, το πολιτιστικό και το εκπαιδευτικό. Εγώ να πω για εσάς, όσο όσο Παναγιώτη μου. Το εννοώ, δεν το λέω για. Το ξέρω. Λοιπόν. Η ευλάβεια με την οποία αγράφει ο Παναγιώτης στο ΜΑ, η ευλάβεια, γιατί αυτή είναι η λέξη, είναι συγκινητική. Και είναι πολύ καθησυχαστικό το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι, μελετητές, επιστήμονες, έχουν αυτήν την σταχανοβήτικη, άοπνη προσπάθεια για να είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής. Είναι φίλεργος και αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε και έβγε πραγματικά. Ευχαριστώ. Πάντως, ο κύριος λόγος που αποτάχθηκα και αυτό δημιουργική λέξη είναι η σχέση με την κοινωνία. Αυτή η αγάπη. Εγώ. Και κυρία, επίσης αισθάνομαι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Η οικειότητα, η ζεστασιά και την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, και βέβαια πρέπει να σας πω ότι τυπικά δεν θα έπρεπε να ρωτήσω για να εκδώσω αυτές τις επιστολές, αλλά το αισθανόμουν καθήκον και μάλιστα πολύ έντονα να ρωτήσω και να πάρω την άδεια, την έγκριση, την συγκατάθεση, ίσως, και θέλω ακόμα μια πιο ζεστή λέξη, αλλά δεν τη βρίσκω. Και με πολύ χαρά μου είπε να το κάνω και βέβαια τα είδε προτού φτάσουν στο υπογραφείο. Και θέλω να σας πω ότι δεν το κάνω για πόζα αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα να το είχα κάνει από την αρχή. Το κάνω γιατί είδα ότι περνώντας ο καιρός και με ψυχραιμία αυτές οι επιστολές σχολιάζουν αυτά που γράφω. Και άρα, επειδή ασχολείται με τα κείμενα που εγώ έγραψα, έχει ίσως ανάγκη ο αναγνώστης να δει την ανταπόκριση της ποιήτριας και αυτό να αποτελέσει ένα ερμηνευτικό κλειδί. Το περασμένο Σάββατο ήμουνα σε ένα συνέδριο στην Κύπρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ήμουνα μοναδικός θεολόγος, λόγω ειδίκευσης, θα το λέγαμε σε αυτά τα θέματα. Και δάσκαλε, έφυγα πολύ χαρούμενος, γιατί μίλησα για αυτά τα σχήματα της χένωσης και της αντίδοσης στα χριστολογικά για μας και πώς μπορεί να γίνουν κλειδιά για την ερμηνεία της λογοτεχνίας και για τον διάλογο με οποιαδήποτε άλλη διάσταση, έτσι, του επιστητού και όχι μόνο. Και η υποδοχή ήταν πολύ σπουδαία. Γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει μια θεολογία ακριβώς που διαλέγεται. Λοιπόν, πολύ σύντομα στην πρώτη επιστολή, γιατί πρέπει να λέμε και τα αζόρικα και τα τσάριστα, η εκείνη μου λάμμα γράφει το εξής, θα το δείτε. Παρότι είστε θεολόγος, διακρίνω έναν αντιφανατισμό και αυτό με χαροποιεί. Πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν, γιατί υπάρχει ακόμα αυτό το παρότι, γιατί η θεολογία έχει ταυτιστεί με τον φανατισμό, με την άρνηση διαλόγου και με όλες αυτές τις παρπίδες που κλείνουν τη δυνατότητα κάθε διαλόγου, όπως είπε πριν και ο κύριος Στανούλης. Εγώ αυτό το πράγμα που μου έγραψε το θυμάμαι και το μεταφέρω σαν ευθύνη. Για να μην γίνω ποτέ φανατικός ούτε της αντίθετης άποψης, γιατί υπάρχει πάντα και αυτός ο κίνδυνος.
οι άλλοι και άρα συνεπώς είμαστε καλά και δεν κινδυνεύουμε. Ο Πεντζίκης όμως έλεγε ότι το δίκαιο στενεύει τα όρια του κόσμου που επιθυμώ να αγκαλιάσω και αυτό πρέπει να είναι καθημερινός καημός όλων μας. Τώρα, το διαρριγνύω έχει επίσης την έννοια του κλέβω. Εγώ έκλεψα από την γη. Διάρρηξα. Οι επεκτάσεις που έγιναν είναι... Ακριβώς, αυτό επιχείρησα να κάνω. Και επίσης το σκίζω, διαρρηγνύω τα ημάτια μου. Έτσι. Άρα η έκφραση του Σταμούλη είναι και αυτή. Σκίζει τον πυρήνα. Δηλαδή έκανα αυτή την απόπειρα να μπω πολύ βαθιά. Και ξαναδιαβάζω τώρα το βιβλίο με την ευκαιρία αυτή τη παρακολουθημένη έκδοση. Έπεισε καταρχήν πόσο σπουδαία ποιήτρια ήταν και εκείνη μου. Έχει δίκιο η Ελένη, δεν το γράφω μέσα γιατί το έργο μιλάει από μόνο του. Και ο καθένας κρίνει. Και ένιωσα επίσης ικανοποίηση, δάσκαλε, που δεν το πειράξα πολύ. Πραγματικά είναι ποιήματα που είναι τόσο άρτια, κατά την άποψή μου, τόσο μεστά, που λες πρέπει να το ερμηνεύσω, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει λόγος, αλλά δεν πρέπει να το παραμορφώσω. Και αισθάνθηκα ακόμα και ποσοτικά, δηλαδή τέτοια μανία, να δω, αυτό το ποίημα είναι 2 σελίδες, εγώ πόσες έγραψα. Αν έγραψα 10, κάτι δεν είναι σωστό, κάτι δεν πάει καλά. Και αισθάνομαι αυτή την ικανοποίηση ότι νομίζω ότι είναι τόσο όσο. Δηλαδή ανοίγει έναν δρόμο. Τώρα, ο σαρκασμός της Δημουλά, 2 στίχους θα δώσω απλά για να σου τα ανέψει λίγο και τελειώνω σε λίγο. Κύριε, μη μας πάρεις κι άλλο τις απώλειες μας. Δεν έχουμε που άλλο να μείνουμε. Αυτό είναι προσευχή τώρα, αλλά είναι η κύριε μας. Είμαστε κι άλλο τις απώλειες μας. Λοιπόν, κύριε, μην αποδιώχνεις τα παράπονά μου. Άλλο και ο δικό τους υπέτειο από σένα δεν έχω. Αυτό είναι μια τόλμη να μιλήσεις στο Θεό ακριβώς όπως αισθάνεται. Ο σαρκασμός. Λοιπόν, όντως είναι μια ερωτική διαδικασία. Ο διάλογος με την ποιήση, ο Wendell Berry, αυτός ο σπουδαίος Αμερικάνος ποιητής, πεζογράφος, αντιμιογράφος, που τον έβαλα δίπλα στο Πεντζίκη, όπως σας είχα πει, λέει πως αγαπάς πραγματικά όταν δεν μπορεί να κοιμηθείς τα βράδια. Γιατί αυτό είναι ο έρωτας με την πατρίδα σου, με τη γη σου, είτε μία γυναίκα, είτε με την ποιήση. Λοιπόν, βράδια ολόκληρα του καλοκαίρι του 18 που έπρεπε να τελειώσει αυτή η μελέτη, δεν μπορούσα να βγάλω το μυαλό μου τη στίχη της Δημουλά. Δηλαδή ήταν σαν να πέσει και να ξαναπέσει το ίδιο έργο. Με τον απόδειο μου εδώ. Λοιπόν, και τ' άλλο πόδι μου σε εσάς, το άλλο του κάτω κόσμου, άλλοτες αγάπες. Αυτός ο στίχος έπαιζε συνεχώς. Δεν είναι φήμη ο ουρανός, αλλά υπάρχει. Λοιπόν, άρα είναι πάλι όλα αυτά τα πράγματα, σαν πάλι της Κικής Δημουλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους και όλες και εύχομαι να μπορούμε πάντα να μιλάμε ελεύθερα και να εκφραζόμαστε με τους όρους του πραγματικού διαλόγου. Ευχαριστώ. Σήμερα αισθάνθηκα ότι έγινε ένας αραβώνας. Τόσο πολύ τεκμηρίωσε και αποδέχτηκε τη σχέση της μητέρας μου με το Θεό και ο δάσκαλος βέβαια, που κατοχυρώθηκε αυτή, τελείωσε. Λογοδόθηκαν, πώς να το πω άλλο. Άλλο παντρεύτηκαν. Είναι παρέα, μαζί. Είναι παντρεύτηκαν. Το πρώτο σημείωμα της Κικής Δημουλάς στο Σταρμούλι, σε ένα χαρτάκι, ήταν για να το λέτε εσείς, πάει να δει πως τον πιστεύω. Πολύ μέσα από τη ζωή και θυμωμένα μέσα από το θάνατο. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο που πιστεύω. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου με αφήγηση ποιημάτων της Κικής Δημουλά. Θα παρακαλούσα την ηθοποιό κυρία Αλεξάνδρα Σταμούλη, την αγαπητότατη Αλεξάνδρα, να έρθει κοντά μας. Και η αφήγηση αυτή θα είναι υπό την συνοδεία συνθέσεων του αγαπητού, αγαπητότατου κυρίου Γιώργου Καζαντζή από το έργο «Μικρή Σουίτα». Καλώς την Αλεξάνδρα. Κυρία,
αφήγηση, κάτι που έχει πει Κικίδη Μουλά, πω άγχος, πω τι τιμή και τι μεγάλο άγχος. Μήπως να έρθεις πιο κοντά, στο μικρόφωνο, να σε απολαύσουν. Και πιο ωραία η παρουσία σου. Μπαίνω πάνω στο τραγούδι. Ναι, ναι. Όποτε... Πότιζες τη γλάστρα και σε να κλαίω. Μόνο γράφει τους λόγους. Μήπως οφείλω κι άλλη λύπη. Θέλω να έχω τη συνείδηση μου ήσυχη, πως βασανίστηκα για όλα. Γράψε πως κλείω για έναν καθρέφτη. Άλλοτε διακοσμητικό στοιχείο μαντίο τώρα, γιατί ξέρει καληνύχτα που λένε οι μικρές πιθανότητες και ξοφλάνε. Γράψε πως κλαίω για το παράθυρό σου, κλειστό και ακαλημέριστο και μελαγχολικό ευγενηθείς του. Για τα πουλιά της τελευταίας δεκαετίας, τον τρόμο τους με τις κεραίες τηλεοψίας, για την προσαρμογή τους ύστερα και τα πετάγματά τους σε αυτά τα σιδερένια δέντρα, που μάθανε να τραγουδούν σε σιδερένιους κλόνους, γράφε. Γι' αυτό το Σαββατόβραδο που θαύτηκε ανάμεσα σε δυο κυπαρίσια στη Φραγκόκλισσα. Για το φεγγάρι που πενθεί, φοράει μαύρη γραβάτα σύννεφο, γράψε πως κλαίει. Κλαίω γιατί με ρώτησες αν είδα την πανσέλινα. Όχι, δεν είδα τίποτα γεμάτο και δεν έζησα. Κλαίω που τα παιδιά κρατούν τη σάκα τους σαν τελειωμένη κιόλας γνώση και στον αγίνο των ωρών την τρυφερή καθησύχαση δεν πάνε και δεν παίζουν. Γράψε πως κλαίω για τις μητέρες, τις πιο παλιές μητέρες μου, τις λεπτές και όμορφες των παραθύρων ερωμένες, αρπίστριες του αγναντέματος που τις επήρε απρόφταστες ο θάνατος. Αυτές μακροημερεύουν μητρικές σε σαλονιού φωτογραφίες και σε κεντήματα. Κλαίω γιατί ανάψανε τα φώτα και η Κυριακή κουλουριασμένη γάτα στο παράθυρό μου.
Ο φόβος βάζει τα καλά του και περιμένει, γράφε. Πως κλαίω για τους τυφώνες, το λίγο φαΐ, το κάθε λίγο, για τους σεισμούς χωρίς προειδοποίηση. Κλαίω επειδή χαμένη πάει η είδηση που μου φέρες, πως είδες χθες την πρώτη πεταλούδα. Κλαίω γιατί δεν είναι η είδηση το εφήμερο. Κλαίω επειδή η τύχη κλείστηκε στο σπίτι της, η αναβολή έφτασε στον δίμιο, το παγούρι έχει φτάσει στην έρημο, η νεό της έχει φτάσει στη φωτογραφία. Κλαίω γιατί ποιος ξέρει ποιος θα κλείσει των ημερών μου τα μάτια. Πότιζε εσύ την κλάστρα και άσε να κλαίω επειδή... Τελευταίοι χαιρετισμοί απόψε. Ατέλειωτη η δική μου που σου στέλνω. Και χαίρε χαίρε του αποκλείεται η θεία προθυμία να στους δώσει. Λιπόθυμα σωριάζονται οι βιολέτες από το σφιχταγκάλιασμα του κλειαρού καιρού, το δικαιολογημένο. Έχει από πέρσι να τις δει. Χαίρε συνέπεια λουλουδιών προς την τακτήν επιστροφή σας. Χαίρε συνέπεια του ανεπίστρεπτου. Τήρησες κατά γράμμα τους νεκρούς. Χαίρε του σκοταδιού του σφιχταγκάλιασμα που δέχεσαι το δικαιολογημένο. Έχει να σε δει πριν τη γέννησή σου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία. Χαίρε και χαριτωμένη υπόσχεση του ανέλπιστου πως βλέμμα σου θα ξεθαρέψει πάλι κάποτε να ξανοιχτεί προς έντρομο δικό μου. Χαίρε των ματιών σου η ανοιχτοφοβία της μνήμης του ελευθέρας να πηγαίνει όποτε θέλει να τα βλέπει αυγή χαμένης μέρας. Όσο για σένα κόσμε, που καταδέχεσαι να ζεις όσο έχει την ανάγκη σου η τύχη για να καρπούνται τα δεινά την έφορη αντοχή σου, που εξευτελίζεσαι να ζεις για να σου πει μια καλησπέρα το πολύ κατά τον διάπλου ένα εγκαστρίμηθα ολόγιο μου φεγγάρι, τι να σου πω. Χαίρε και εσύ. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Μια χαρά τα κατάφερες, παρόλα τα εμπόδια. Να μου επιτρέψετε να πω κάτι τελευταίο με όλους αυτούς τους γλύφους, τους δημιουργικούς, να προαναγγείλω κάτι, το ξέρει ο εκδότης μας. Το επόμενο μου βιβλίο είναι μικρό σε μέγεθος και καταπιάνεται με την αναμόρφωση του Φραντς Κάφκα, «Μία ανέφικτη ανάσταση», αυτός είναι ο τίτλος. Και να αναγγείλουμε πρώτη φορά, δάσκαλε, ότι με την έτερη του ιδιότητα, αυτή του μουσικοσυνθέτη, συμμετέχει και ο Χρυσόστομος Σταμούλης και ο Γιώργος Καλογύρου, αδελφός και συνεργάτης από την Κύπρο, στη μελοποίηση 11 στιχουργημάτων δικών που βασίζονται σε διηγήματα του Φραντς Κάφκα και θα συνοδεύσουν το βιβλίο, δηλαδή σαν παράλληλη δραστηριότητα, σαν παράλληλη δημιουργία, με το καλό από το
φθινόπωρο και προσπαθούμε η παρουσίαση να γίνει πρώτη στην Αθήνα. Είναι και το έτος Κάφκα το 2024, 100 χρόνια από το θάνατό του. Λοιπόν, άρα το προαναγγείλαμε και αυτό. Και έβγε μια στο μα ο οποίο επιβραβεύει τέτοιε πρωτοβουλίε, αν μη τι άλλο. Τώρα εγώ να σας πω ότι και λυπάμαι και ντρέπομαι μαζί που δυστυχώς πρέπει να φύγω γιατί έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση την οποία δεν κατάφερα να αναβάλω. Θα σας αφήσω, θα έχεις εσύ το ρόλο τώρα, okay, της συντανιστή και περνώντας από την ποίηση της Κικής Δημουλά στο μονόλογο ενός Σαλιγκαρού, του Σαλιγκαρίου. Υπάρχει ένα σαλιγκάρι επίσης, τουλάχιστον ένα, στην ποίηση, στο άλοθη. Πώς λέει εκεί που διακόπτει τον περίπατο μιας γείτονος ακινησίες. Στο άλοθη, λοιπόν, να τη πάλι η Κική. Καλό τάξη το αυτό το βιβλίο. Και αυτοπροτείνομαι από τώρα με το καλό να παρουσιάσουμε τον Κάφκα. Πρώτα Θεός. Ευχαριστώ. Χαρά δική μου. Σας ζητώ συγγνώμη πραγματικά που πρέπει να φύγω. Το ξέρω, αλλά θα... Μεγάλη μου τιμή σήμερα, πρόσκληση συγκεκριμένη. Να σας πω δύο λόγια για τη Γαρδένια. Δεν είχα κληθεί να μιλήσω για τη Γαρδένια. Είναι ένα τραγούδι που έχουμε κυκλοφορήσει με τον Παναγιώτη, στίχη του Παναγιώτη και μουσική του Γιώργου Καλογύρου. Τον Παναγιώτη τον γνώρισα μέσω του Γιώργου και ευελπιστώ να κάνουμε έτσι και άλλα πράγματα και άλλες συμπράξεις μουσικές μαζί. Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ προσωπικά πολύ και χαίρομαι πολύ που θα το μοιραστώ έτσι μαζί σας. Πρώτη φορά ακούω το τραγούδι μαζί με άλλο κόσμο, επομένως έχει ενδιαφέρον και για μένα να δω τις αντιδράσεις σας. Ναι, μπορούμε να το ακούσουμε. Εμποδίζω. Όχι. Thank you.
την αγάπησα πάρα πολύ, την ερωτεύτηκα. Τη φράση «βάσανα έχει αγάπη», μάλλον την έλεγε στο πετσί μου με κάποιο τρόπο πάνω και ό,τι μου. Και την έλεγε και η γιαγιά μου πολύ συχνά και είναι αφιερωμένο στους παππούδες μου αυτό το τραγούδι. Έλεγε «βάσανα Μαριά έχει αγάπη, παιδί μου, αχ, βάσανα». Λοιπόν, είμαστε εδώ για άλλο λόγο, εγώ θα διαβάσω από κείμενο, δεν θα τολμούσα να ανοίξω το λόγο έτσι χωρίς το χαρτάκι μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπημένο φίλο, συνεργάτη και μαχητή του φωτός, όπως τον ονομάζω συχνά, Παναγιώτη Θωμά, για την τιμή που μου κάνει να βρίσκομαι απόψε σε αυτή την εκλεκτή παρέα, πραγματικά τιμή μου μεγάλη, και να προλογίζω το βιβλίο του «Μονόλογος του Σαλιγκαριού». Είναι αυτό εδώ το βιβλίο, λοιπόν, που βλέπουμε πίσω μας, ναι. Και θα μείνω λίγο στο χαρακτηρισμό μαχητής του φωτός, γιατί πραγματικά βρίσκω τόσο συγκινητικό σε αυτές τις εποχές του απόλυτου κινησμού που βιώνουμε, κάποιος να επιμένει να ασχολείται με την μαγεία του άλλου, με τη χώρα του φανταστικού, με την ποιητικότητα του κόσμου. Με πράγματα δηλαδή που μοιάζουν να υπολείπονται σε πρακτικότητα, να παρουσιάζονται ως μη χρειαζούμενα. Δεν εξυπηρετούν τη λογική της αγοράς, αλλά την ίδια στιγμή είναι τόσο σημαντικά για την ψυχή και για την ικανότητά μας να παραμένουμε άνθρωποι. Θέλει ψυχικό σθένος. Επομένως, να είσαι μαχητής του φωτός, να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα και να παλεύεις να αλλάξεις τον κόσμο, όχι με φωτιά και με μαχαίρι, αλλά με το φως της αγάπης και του λόγου. Και αυτό ακριβώς κάνει ο Παναγιώτης. Και μάλιστα από πολλά μετερίζια. Ο μονόλογος του Σαλιγκαριού, ένα αφήγημα για μεγάλα παιδιά και φίγους, ή όπως θα έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ, ένα αφήγημα για όσους έχουν διατηρήσει τα παιδικά χαρίσματα της απορίας και της χαράς. Έχει τη σημασία της αυτή η διευκρίνηση, γιατί και εγώ ως μεγάλο παιδί που θεωρώ τον εαυτό μου, νιώσα την επίδραση αυτού του μονολόγου ως μια στιγμή αφύπνισης. Και η αφύπνιση έχει να κάνει με την έννοια της αποξένωσης και συγκεκριμένα της αποξένωσης από τη γήινη καταγωγή μου, από αυτή τη μητρική αγκαλιά, όπως αναφέρεται και στο κείμενο, που μας περιέχει και μας φροντίζει. Το ταπεινό και συνάμα σοφό μας σαλικάρι με βοήθησε να συνειδητοποιήσω πόσο μακριά από τη φύση και τα υπέροχα μυστικά της ζούμε οι σύγχρονοι άνθρωποι, πόσο ξεχάσαμε να μιλάμε τη γλώσσα της και πόσο ανίκανοι έχουμε γίνει στο να κατανοούμε και να αναγνωρίζουμε το μεγαλείο της ομορφιάς της. Πόσο αυτοαναφορική, νάρκηση, απαθής, εγωκεντρική είμαστε, αλλά ταυτόχρονα πόσο απίστευτα αφελείς, αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να κακοποιούμε, να εκμεταλλευόμαστε και να καταστρέφουμε τα πάντα στο πέρασμά μας, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο δρόμος οδηγεί και στο δικό μας αφανισμό. Και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το συγγραφέα ως δάσκαλο και πατέρα τον απασχολεί ιδιαίτερα να επικοινωνήσει αυτό το μήνυμα στις νεότερες γενιές, στα παιδιά που στα χέρια τους κρατούν το μέλλον αυτού του κόσμου. Ένα μικρό αγόρι είναι άλλωστε το άλλο πρόσωπο της ιστορίας μας. Ένα μικρό αγόρι που μέσα στο κείμενο αντιπροσωπεύει την καθαρότητα, την αγνότητα της ψυχής, την παιδική αφέλεια, την αγάπη. Συνομιλεί με ένα δικό του τρόπο με το σαλίκαρο και αποδεικνύει ότι η συνομιλία με τη φύση προϋποθέτει την ύπαρξη μιας παιδικότητας. Και ας μην νοήσουμε εδώ την παιδικότητα ως μια κατάσταση ψυχικής ανοριμότητας, αλλά ως μια κατάσταση ψυχικής καθαρότητας. Πόσο διαφορετικός όμως θα ήταν ο κόσμος μας άραγε, αν μπορούσαμε να ακούσουμε με τα αυτιά της ψυχής μας τον καλό μας αλίγκαρο. Εκείνος θα μας μάθει ότι κάθε φορά που βρέχει είναι γιορτή. Είναι μουσική, είναι χορός, είναι ζωή. Και όπως χαρακτηριστικά στο μονόλογο του λέει, για να βρεχόμαστε πέφτει βροχή, για να γινόμαστε μουσκεμα. Θα μας μάθει ακόμα να σεβόμαστε και το πιο μικρό και το πιο ταπεινό και καταφρονημένο πλάσμα της φύσης. Μαθήματα ζωής έχουμε να πάρουμε και από το πιο ταπεινό της γης. Ας σκύψουμε με συνειδητότητα, εστιάσουμε με καθαρή καρδιά και βάλουμε για λίγο στην άκρη το διωγγωμένο μας εγώ που μας εμποδίζει να επικοινωνήσουμε, να συναισθανθούμε και εν τέλει να συμπεριλάβουμε όλες τις αλήθειες του κόσμου.
θα μας μάθαινε τέλος να ζούμε το εδώ και το τώρα. Πόσο εύκολο να το λέμε αλήθεια, αλλά πόσο δύσκολο αποδεικνύεται τελικά στην πράξη. Ο σελίγκαρός μας έχει επίγνωση της θνητότητάς του, κάτι που εμείς οι άνθρωποι δίνουμε να ξεχνάμε ή να αποθούμε στα βάθη του μυαλού μας. Και όμως πόσα πράγματα στη ζωή, πόσα πράγματα θα κάναμε διαφορετικά, αν πορευόμασταν στη ζωή με τη σκέψη ότι εμείς και ο θάνατος είμαστε συντροφάκια, που πορευόμαστε πλάι-πλάι. Το σεριάνι μας στον κόσμο είναι 10 μέτρα γης, λέει ο μεγάλος μας τυχουργός Μάνος Ελευθερίου, στα παραπονεμένα λόγια του αείμνηστου Γιάννη Μαρκόπουλου που το χάσαμε και πρόσφατα. Ας το ζήσουμε αυτό το σεριάνι, με όλες μας τις αισθήσεις. Ας βγούμε έξω στη βροχή και ας χορέψουμε το τραγούδι της. Ας ζήσουμε χωρίς φόβο όλα μας τα συναισθήματα. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ το μικρό παιδί μέσα μας που προσπαθεί καθημερινά να μας επικοινωνήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Σε αυτό το σημείο δεν μπορώ παρά να κλείσω παραθέτοντας αυτούσια τα λόγια του Σαλίγκαρου, γιατί βρίσκω ότι δεν μπορεί να υποθεί καλύτερα το νόημα όλων των παραπάνω. Περπάτησε, σε λίγο να τέλει όμορφη ώρα. Προχώρησε, μη φύγει η λιαχτίδα και τη χάσεις από τα μάτια σου. Τραγούδησε δακρυσμένο στο σούρουπο, μη σου ματώσει άκλαυτο και φοβηθεί πως τα τόσα θαύματα των χρωμάτων του πέθαναν χαμένα. Άγγιξε, ζήσε τη βροχή, ζωντάνεψε, αγάπησε το χώμα, ξαναβαφτίσου στο θαύμα κι άστο να πλησιάζει, άστο να χορεύει το χορό του, άστο να κεντά την προσδοκία του το τέλος. Δεν είναι τέλος. Ίσως να είναι η αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Αλεξάνδρα, όταν σκέφτηκα να πω στη Μαρία να έρθει και να μιλήσει σήμερα για το Σαλιγκάρι, δεν το είχε το βιβλίο μέχρι τότε. Αλλά από τις συζητήσεις μας και γενικά από τις ευαισθησίες της που τις γνωρίζω αρκετά χρόνια, λέω σίγουρα θα πει πράγματα όμορφα και δεν έχω διαψευστεί καθόλου. Πολύ όμορφο κείμενο, Μαρία. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την τιμή. Πολύ πανεπιστήμιο. Δεν θα το χρειαστώ νομίζω. Ωραία. Θα το αφηγηθώ τώρα. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Μετά από τον Οκτώβριο τη Θεσσαλονίκη που ξαναβρισκόμαστε μαζί με αφορμή τα βιβλία σου. Είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά. Και τώρα νιώθω ξανά λίγο άβολα γιατί θέλω να λέγομαι και πιστεύω ότι είμαι λίγο ηθοποιός. Οπότε δεν είμαι σε μια σκηνή, είμαι σε μια διαφορετική σκηνή και είμαι λίγο έξω τα νερά μου. Ο μονόλογος του Σαλιγκαριού, αφήγημα για μεγάλα παιδιά και εφήβους. Τώρα τι να πω εγώ μπροστά στους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Έχω γράψει λίγα πράγματα και στέκομαι σε πολύ συγκεκριμένα θέματα και οπτικές τις οποίες εγώ, σαφέστατα εγώ, είπαμε η ερμηνεία, είναι πολύ προσωπική, έχω. Είμαι 26 χρονών, βαδίζω στα 27, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου ακόμα κοντά με τις σχολικές ηλικίες. Και ο λόγος είναι επειδή μάλλον οι γενιές που βγαίνουν τώρα από τα σχολεία έρχονται πιο κοντά μας, πιο γρήγορα από ότι εμείς, οι γενιές του 90, πηγαίναμε προς την ενηλικίωση. Η τεχνολογία και οι γρήγορες ταχύτητες της ζωής προφανώς έχουν βοηθήσει σε αυτήν την... να τολμήσουν από γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις γενιές. Όπως και να έχει, χάνεται πιο γρήγορα η αθωότητα, εκεί θέλω να καταλήξω. Έτσι πιστεύω, έτσι βλέπω. Και επειδή λοιπόν νιώθω κοντά στο σχολικό περιβάλλον,
Διαβάζοντας το έργο του Παναγιώτη, η ευθύς μου γεννήθηκε η ανάγκη να ταξιδέψει το φιλίο στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας. Αν όχι και στα δημοτικά. Εδώ γράφει ότι είναι ένα αφήγημα για μεγάλα παιδιά και εφήβους. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι είναι ένα αφήγημα και για παιδιά δημοτικού. Όπως είπα, δεν κάνω λάθος, η Μάρα Πολυδόν. Το Σαλιγκάρι είναι μια αλληγορική θερμοδία για την εφήμερη ζωή, την έθραυστη, την κατακαιρματισμένη. Ας δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία σε αυτές τις ηλικίες να εξερευνήσουν αυτή την αλληγορία. Η αλληγορία είναι ελευθερία και κέντημα μαζί. Εμάς κεντά ο δρόμος των ερωτημάτων που γεννά. Εγώ προσωπικά θα το κάνω δώρο σε ανήψια, παιδιά φίλων, μαθητές φίλων. Σήμερα εδώ οι ηλικίες είναι και άλλες, γιατί είμαστε όλοι μας μεγάλο παιδιά, περίπου. Γιατί η μαγεία του βιβλίου του Παναγιώτη είναι το εξής αστείο που έβλεπα πάντα στα οπισθόφυλλα των βιβλίων και αναρωτιόμουν αυτό που έγραφε το από 9 έως 99. Αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα. Ένα βιβλίο να είναι από 9 έως 99. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολύ όμορφο. Τα ερωτήματα που θέτει ο μονόλογος του Σαλιγκαριού αφορούν οποιοδήποτε σκεπτόμενο άτομο που αντέχει να αναρωτηθεί, να σβήσει, να γράψει, να πάρει την ευθύνη των λόγων και των πράξεών του. Τα τελευταία χρόνια, σαν Αλεξάνδρα, επιμένω πολύ στον δρόμο των ερωτήσεων, των ερωτηματικών. Λέγει ο Γάλλος υπαρξιστής Ζαν Πολ Σάρτρ στο βιβλίο του «Οι λέξεις». Μου άρεσε που αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα παρέμεναν αναπάντητα. Αμήχανος, κατάκοπος, ηγευόμουν τη διφορούμενη ειδονή να καταλαβαίνω δίχως να καταλαβαίνω. Ήταν η συμπίκνωση του κόσμου. Και εξηγούμε πάνω στο βιβλίο. Άρα οι δασαλιγκάρια είμαστε εμείς, ο λαός γενικά, τα χαμηλότερα στρώματα, θα μπορούσε κανείς επίσης λαϊκά να πει. Άρα για τα σαλιγκάρια είναι τα σαλιγκάρια και οι άνθρωποι οι άνθρωποι. Πόσο ανθρώπινα είναι τα ανθρώπινα πόδια. Παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων που συνεχίζει να συμβαίνει ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο μυαλό μου. Θα αρχίσω ανάποδα από το τέλος στην αρχή. Στέκομαι και θαυμάζω το σαλιγκάρι που ζητάει την επιστροφή στο χώμα σχεδόν ερωτικά. Ζητάει να γυρίσει εκεί που έτυχε να γεννηθεί, αρνούμενο το από μηχανής θεού χέρι που το τοποθέτησε στη σκεπή να είναι επόπτης και παρατηρητής της φύσης, όπως γράφει ο Παναγιώτης. Και αλίμονο βέβαια, χούσει και ισχού να πελεύσει. Αρνείται την τεχνητή παρέμβαση που το βγάζει εκτός φύσεως. Άρα, διαβάζω εγώ ο άνθρωπος σαλιγκάρι. Το σαλιγκάρι άνθρωπος. Και για να συνδέσουμε τη μαμά, τη γιαγιά μας, γιατί εγώ το νιώθω πραγματικά και κάνω εδώ μια παρένθεση, αθορμήτως τη λέω γιαγιά και λέω, ρε Αλεξάνδρα, τι κάνεις, λες παππού το κουδουντζί και η γιαγιά τη δημιουλά. Δεν ξέρω γιατί. Όπως λέει λοιπόν η αγαπημένη Κική Δημιουλά, που έγραψε πολύ για έρωτα και χώμα, θα πω εγώ, στο ποίημα «Σαν να διάλεξα». Σπάνια να ψωνίσω, γιατί εκεί σου λένε διάλεξε. Είναι ευκολία αυτή ή πρόβλημα. Διαλέγεις και μετά πώς το σηκώνεις το βάρος το ασήκωτο που έχει η εκλογή σου. Το πολύ να αγοράσω λίγο χώμα, όχι για λουλούδια, για εξοικείωση. Εκεί δεν έχει διάλεξε, εκεί με κλειστά τα μάτια. Ζητάει λοιπόν να γυρίσει το σαλιγκάρι εκεί που ανήκει, να ζήσει ξανά, διότι ζει όταν απειλείται από το θάνατο. Λοιπόν, αλλήμον αν δεν πρέπει να συζητηθεί με τα παιδιά η φθαρτότητα και η ύπαρξη του θανάτου ως απολύτως φυσικού τέλους μιας πορείας. Αλλήμονα ότι προσπαθήσουμε μαζί με εμάς, φυσικά, να τα συμπληρώσουμε με το θάνατο. Και προς Θεού αυτή η συμπλήρωση δεν σκοτώνει την αθότητα. Αντίθετα, λέμε μωρό αυτόν που δεν νιώθει τον κίνδυνο. Να ζήσεις τη ζωή σου σαν παιδί σημαίνει να πάψεις να φοβάσαι. Έτσι δεν θα βαρεθούμε ποτέ, μπορώ να πιστεύω, εξάλλου. Δεν γνωρίζω άνθρωπο συμφιλειωμένο με το θάνατο. Στα λόγια είναι όλα εύκολα. Και ένα μεγάλο παράδειγμα ασυμφιλείου του ανθρώπου με το θάνατο είναι η Κική Δημιουλά. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ, άλλοι που μπορούν να κάνουν αυτή τη συζήτηση.
Και τέλος, επανέρχομαι στην αρχή του βιβλίου, το σαλιγκάρι Χριστός. Πριν το χέρι του ανεβάσει στη σκεπή, το σαλιγκάρι έχει ανέβει στο σταυρό. Ο λιμερής και ο λιμιχτής κινδύνευε από τα ανθρώπινα πόδια. Εμείς οι άνθρωποι τα τρώμε τα σαλιγκάρια. Περαιτέρω δεν θα τοποθετηθώ στη σύνδεση Χριστού και ανθρώπου. Υπάρχουν στην αίθουσα άνθρωποι πολύ καταλληλότεροι από εμένα, αν θέλουν να κάνουν αυτή την συζήτηση. Καταλήγω στο ότι τα σαλιγκάρια είμαστε και πρέπει να διαλέγουμε να είμαστε εμείς. Αφήνω τα ερωτήματα, παίρνω το κλειδί, κλειδώνω και λέω ότι τα σαλιγκάρια πρέπει να είμαστε εμείς. Και η επιλογή πάντοτε, άλλοτε πιο δύσκολα, άλλοτε πιο εύκολα, πολλές φορές μετά από σκληρό αγώνα, είναι δική μας, είναι πάντα δική μας. Εμείς διαλέγουμε αν θα είμαστε το σαλιγκάρι ή το χέρι ή το πόδι, ποιο χέρι, αυτό που ανεβάζει τον κατακερματισμένο στα κεραμίδια ή το χέρι που φτιάχνει όπλα. Ή το χέρι που βουλιάζει βάρκες. Το είπες, ήθελα να κλείσω με το άντικλο, βρέχει με απόλυτη ειλικρίνη, άρα δεν είναι φήμιο, ο ουρανός υπάρχει και δεν είναι το χώμα λοιπόν η μόνη λύση όπως ισχυρίζεται ο κάθε τεμπέλης νεκρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν ήταν στα χαρτιά, τώρα στο κινητό. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Πού έχει πέσει τα τώρα. Γιατί. Σαν ποιητής τσιγκούνης κάνεις. Ναι, που τα στέλνουν με μηνύματα, τι ωραία είναι η κύκλη στα συλλογή. Μα πες τα δημόσια, παιδί μου, εξαιρετικό είναι το παιδί. Θα πω ότι έχουν μια πολλά υποσχόμενη ηθοποιό και ακόμα περισσότερα υποσχόμενη γιατί είναι ποιητική ηθοποιό. Υπάρχει βάθος και το βάθος στην υποκριτική. Αλλιώς δεν γίνεται. Ένα χειροκρότημα στην Αλεξάνδρα. Ναι. Δεν το τραυμάτισε, δεν το τραυμάτισε. Απέφυγε την κουβέντα. Εγώ δεν έχω φτάσει ακόμα στην κυρία Έλση που τη λέει η μαμά. Εγώ το λέω ακόμα ο κύριος Σταμούλης. Θέλω μια απόσταση γιατί μας λέει ότι είμαστε ήδη από πολύ μικροί. Αχ, παιδί μου. Τι τραβάς εσύ. Ευτυχείς όσοι αποκτήσαμε παιδιά γιατί μας γιώνουν. Εμένα το καλό μου το παιδί μου είπε σκυμπέμπ. Και μας ταχώνουν, πάει ωραία με αυτό που πιώνουν και μας ταχώνουν. Σαν το γκουργούνι. Έχεις ένα ποίημα για κάθε περίπτωση. Βέβαια αυτό ήταν λίγο καλύτερο από αυτό που άκουσα όταν μελετάς έναν δημιουργό. Ξυπνάς και κοιμάσαι με τη σκέψη του. Εγώ λοιπόν μελετώ το έργο της Ελένης Λαδιά, όπως ο Παναγιώτης μελέτησε την Κική Δημουλά, το οποίο είχαμε και σχέση η ζωή της Κικής με την Ελένη με την Κική. Δηλαδή εγώ ξέρω πράγματα για την Κική Δημουλά, αλλά λόγω της σχέσης της με την Ελένη Λαδιά. Μελετώ μια 15ετία του έργου της, γιατί είπε ζωγραφία, οπότε έχει όγκο και έκταση. Μου είπε κάποια κυρία, καλά γράφεις, Ιταροπούλου, το κακό σου είναι ότι γράφεις πολύ για την Ελένη Λαδιά. Λέω, μα κάνω τότε, έκανα το μάστερ. Κάνω μάστερ. Α, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ας επανέλθουμε λοιπόν. Όμως έτσι μας ξυπνά. Τι γίνεται να μην ερωτευτείς το υλικό το οποίο μελετάς. Έτσι λοιπόν, εγώ απέφυγα να ερωτευτώ τον έτερο Παναγιώτη. Μου πέφτει ρε παιδιά μικρός. Αγόρι μου, να σε χαίρεται τη γυναίκα σου. Λοιπόν, ο ποιητής μας, ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, το μακρινό 2014, είχε χαρακτηρίσει στην επικοινωνία του με τον Παναγιώτη το μονόλογο του Σαλιγκαριού βαθύτατα ανθρώπινο και ποιητικά εύγευστο. Αυτό
συνεχίζει να ισχύει το 2023. Αυτό σημαίνει ότι ένα κείμενο έχει αντοχή. Θα συμφωνήσω ότι το κείμενο αυτό δεν είναι μόνο για εφήβους μεγάλους, είναι κείμενο και για παιδιά, γιατί την πρόσληψη ενός κειμένου την κάνει κανείς με βάση τις δυνατότητες του. Ένα παιδί του δημοτικού θα καταλάβει όσα μπορέσει να καταλάβει και ένας ενήλικας, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι και ένα βιβλίο για ενήλικες, εμένα η μαμά μου το διάβασε και ενθουσιάστηκε, γιατί τα πρώτα δύο βιβλία που αγόρασα, το ένα το χάρισα στη μαμά μου και το άλλο στα νύψια μου, που είναι έφηβη. Η μαμά μου το διάβασα πρώτη. Ναι. Ενθουσιάστηκε. Μου λέει, είναι καθαρός ο άνθρωπος, δεν έχει, δεν νοσεί ψυχικά, γιατί τις πηγαίνω διάφορα. Βιβλία που μου χαρίζουν, ποιητικές συλλογές, λοιπόν, και κάνει ψυχογραφήματα. Κάνει ψυχογραφήματα. Ως το 14 που το έγραψα, αυτό ισχύει τώρα. Ναι, εντάξει, παιδί μου. Εντάξει. Πραγματικά της άρεσε πάρα πολύ. Όταν λοιπόν τόσα χρόνια μετά η κουβέντα του ποιητή, του Καραλαμπίδη, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ, αντέχει, σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με μια σπουδαία σύνθεση για παιδιά και μεγάλους. Έχουμε εδώ, είπαμε, δύο δασκάλους. Έμπνευση μπορεί να πάρουμε από αυτό. Γιατί το αφήγημα για μεγάλα παιδιά και εφήβους, όπως γράφει το εξώφυλλο, διαφάζεται τόσο ζεστά, δηλαδή με τη ζέση και την ανάγκη που έχει ο όριμος νους να χωθεί στην αγκαλιά ενός αναγνώσματος που έχει κάτι να του πει. Ο μονόλογος αυτός, που είναι πράγματι μονόλογος, είναι δηλαδή μια τρυφερή αυτοβιογραφία ελπίδας ενός Λεβέντη Σαλίγκαρου, με άποψη, ευθύνη, ήθος και στάση ζωής, ό,τι δηλαδή θα θέλαμε να είναι ένας συνειδητοποιημένος Σαλίγκαρος, ένας, ας μου επιτραπεί και μη γελάσετε, ένας χριστιανός Σαλίγκαρος, ένας βουθιστής Σαλίγκαρος, ένας μωαμηθανός Σαλίγκαρος, δηλαδή ένα πλάσμα ένθεο ή ακόμα και άθεο, που έχει συνείδηση της σύνδεσής του με τη φύση και τα άλλα πλάσματα. Χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την φράση, την τόσο ποιητική, που ακούσατε ήδη. Για να βρεχόμαστε πέφτει η βροχή, για να γινόμαστε μουσκημα. Ξέρετε, ο Παναγιώτης αμφισβητεί όλες τις ανόητες ανθρώπινες βεβαιότητες σε αυτό το βιβλίο και τις αναγάγει μόνο στην αλήθεια της δημιουργίας και στην αγάπη. Το να μουρμουράει κανείς για όλα ισοδυναμεί με μιζέρια και αχαριστία. Το να κατηγορεί μόνιμα τους άλλους ισοδυναμεί με αδικία. Το να μην δοξολογεί για την ύπαρξή του στη ζωή ισοδυναμεί με αγνωμοσύνη. Το να ανεβαίνει κανείς ψηλά όχι με τις δυνάμεις του ισοδυναμεί με ερημία και δυστυχία. Το να βρει την ισορροπία και την ευτυχία ισοδυναμεί με ευλογία. Μου θύμισε τον Εκκλησιαστή σε κάποιο σημείο. Εμάς μας έχει μείνει ο Εκκλησιαστής, τους περισσότερους που δεν έχουν μελετήσει, ως ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, αλλά δεν είναι αυτό ο Εκκλησιαστής. Είναι ένα σπουδαίο κείμενο που λέει σε κάποιο σημείο ότι εσείς οι φτωχοί μην πολύ πλησιάζετε τους πλούσιους, γιατί θα σας συνθλίψουν. Εδώ λοιπόν το Σαλιγκάρι που ανεβαίνει στη στέγη χωρίς τις δικές του δυνάμεις, βρίσκεται έξω από την τάξη του, το χώρο του, τη θέση του, στη φύση και στη ζωή, νιώθει έλλειμμα. Γιατί δεν έχει να επικοινωνήσει, δεν έχει τη δική του κοινωνία, δεν επικοινωνεί, δεν γιώνεται, δεν πατάει στη γη, δεν πατάει στη φύση. Πραγματικά παίρνει ένα μάθημα, όχι βίαιο, γιατί εκτός από τις κάποια σημεία που ξέρουμε όλοι στη ζωή ότι τα σαλιγκάρια απειλούνται από τις πατούσες που μπορεί να τα συνθλίψουν ή οι άνθρωποι απειλούνται από τις πατούσες και τη βία που μπορεί να τους συνθλίψει, το βιβλίο δεν προσπαθεί να δώσει έμφαση στη βία. Προσπαθεί να δώσει έμφαση, νομίζω, στην αρμονία που μπορεί να κερδίσουν. Ο δικός μας λοιπόν εδώ, ο Λεβέντης Σαλίγκαρος, το δημιούργημα του Παναγιώτη Θωμά, είναι ένα πλάσμα του Θεού. Ας δούμε λίγο τι είναι αυτό το πλάσμα. Έψαξα στην Wikipedia. Το Σαλιγκάρι είναι γαστερόποδο, λέει, πνευμονοφόρο, παρακαλώ. Όταν είναι έξω από τα νερά, αναπνέει με πνευμόνια.
Είναι πνευμονοφόρο μαλάκιο που το σώμα του προφυλάσσεται από ένα περιελιγμένο όστραχο. Χαρακτηριστικότερο είδος είναι ο κοχλίας, ο πωματίας, δηλαδή αυτός που καλύπτει την είσοδό του με πόμα, με αποξηραμένη βλένα, όταν βρίσκεται σε νάρκη. Είναι το κοινό σαλιγκάρι, ο σάλιαγκας, ο κοχλιός, ο καράολος στην κυπριακή διάλεκτο. Από εκεί και η λέξη καράβολος. Τα περίτεχνα σχέδια, οι σπυροειδείς σχηματισμοί. Οι άνθρωποι φαίνεται να τον έτρωγαν πάντοτε. Και ο δικός μας ήρωας καθόλου δεν αντιδρά σε αυτό. Ο Παναγιώτης περνάει και μια άποψη. Μια θεολογική άποψη, ότι εμείς δεν αντιδρούμε σε αυτό που συνηθίσαμε να τρώμε οι άνθρωποι στη φύση, τα πάντα, αρκεί να το κάνουμε με σεβασμό στη φύση. Δηλαδή υπάρχει με τόση λεπτότητα αυτό, και το λέει το ίδιο το σαλιγκάρι, που είναι προσβρώσει. Αρκεί να μην τα τσουβαλιάζετε όλα, να τα διαλέγετε με προσοχή και σεβασμό. Με τους μόνους που τα βάζει το σαλιγκάρι, είναι με εκείνους που δεν σέβονται τη φύση και την ομορφιά. Τους άκαρδους, τους άπονους, που τίποτα μαγευτικό δεν βρίσκουν μέσα στη φύση και δίχως άλλο στο πέρασμά τους όλα τα τσαλαπατούν. Μυρμήγκια, λουλουδάκια, θάμνους που διόλου δεν δυσκολεύουν το πέρασμά τους. Ό,τι γενικά βρεθεί στον δρόμο τους και φυσικά εμάς τα ανυπεράσπιστα σαλιγκάρια. Βλέπετε, κάποιος αόρατος ποιητής μέσα στο βιβλίο διαβάζει τη γλώσσα των σαλιγκαριών, που είμαι συγκίνησε αυτό, και τα σημειώματά τους που αφήνει η βλένα τους, που δεν μπορεί να κατανοήσει κανένας άλλος. Διαβάζει δηλαδή ο ποιητής τη μυστική γλώσσα της φύσης, στην θεολογία λέμε ότι τη μυστική γλώσσα της φύσης, εκτός από τους ποιητές που έχουν μια επικοινωνία, και αυτό δεν είναι ευλογία των γενιών που δεν έχω, αλλά είναι μια αλήθεια. Οι ποιητές έχουν συγχωρέστε μου το τομέα, μια επικοινωνία με το θείο, με το υπερβατικό, αλλά εκτός από τους εμπνεόμενους γενικά, οι Άγιοι επικοινωνούν με τη φύση, μιλούν με τα ζώα, επικοινωνούν με αυτό που οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν. Εδώ το ισχυρίζεται ξεκάθαρα ο δημιουργός. Ξέρετε, κανείς μας πια δεν γνωρίζει αν μόνο ο άνθρωπος σκέφτεται από όλα τα έμβρια. Πριν μερικές μέρες ακούστηκε εδώ ότι μόνο ο άνθρωπος σκέφτεται. Εγώ δεν είμαι βέβαιη αν μόνο ο άνθρωπος σκέφτεται. Είμαι βέβαιη ότι ο άνθρωπος κατανοεί ότι σκέφτεται. Αυτό ναι. Αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι από όλα τα πλάσματα μόνο ο άνθρωπος σκέφτεται. Δεν είμαι βέβαιη. Δεν είμαι βέβαιη δηλαδή ότι ο Δημιουργός Θεός έφτιαξε τα υπόλοιπα πλάσματα του κατώτερα. Μας έφτιαξε κυρίαρχους αυτής της φύσης, αλλά όχι για να τη συντρίψουμε. Αυτό νομίζω λέει το εξαιρετικό, εξαιρετικό αυτό βιβλίο. Ο Σαλιγκάρι διαβάζουμε ότι μπορεί να ζει έως και 15 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο δικός μας, αυτός ο τύπος, μπορεί να είναι ακόμα εδώ κάτω στη γη. Να απολαμβάνει το αεράκι, τη βροχούλα και το ουράνιο τόξο, όπως λέει ο Παναγιώτης Θωμά. Αν όμως έχει γίνει μεζές κάποιου Μερακλή, που δεν τον κατηγορεί το συγγραφέας, ούτε το ίδιο το σαλιγκάρι, τότε ας ρεμβάζει και ας φιλοσοφεί με την ποιητική του δύναμη σε μια γωνιά του παραδείσου, που λέει και ο συγγραφέας του βιβλίου, διότι αν είναι μεγάλος ο Θεός, όπως λένε, κάποια γονίστησα θα έχει κρατήσει και για μας εκεί στον παραδείσό του. Αμήν, αμήν, αμήν. Δεν θα διαβάσω κάτι εγώ από το βιβλίο, διαβάσαν όλοι από κάτι και το έκαναν τόσο όμορφα.
Αν θέλει ο κ. Χατζακόπουλο να βάλει τις αισθήσεις που είναι έτσι και σαν περίληψη, νομίζω ότι σε όλες τις βραδιές οι αισθήσεις, θέλω να σας πω με πολύ συντομία ότι το βιβλίο αυτό παρουσιάστηκε, Αλεξάνδρα μου, σε ένα δημοτικό σχολείο στη Λευκοσία μέσα στον Φεβρουάριο. Πήγαμε με τον Γιώργο και τον Αγίου και έπαιξε και τα τραγούδια που μελοποίησε μέσα από το βιβλίο. Και είχαμε ένα παιδί, ήταν τρεις έκτης τάξης δημοτικού που το είχαν διαβάσει και με μια διαδραστική μέθοδο με τα πελίτσες που κρατούσαν και μου έλεγαν ναι ή όχι κλπ. Κάναμε μια ωραία κουβέντα, 80 λεπτά με παιδάκια της έκτης. Και ήταν ένα παιδάκι ανάπηρο. Πρώτο αριστερά, το οποίο είχε διαβάσει και έκανε 3-4 παρεμβάσεις. Δηλαδή, το λέω ανάπηρο, δεν περπατάει, ήταν σαν εμπειρικό. Και ήρθε μετά η δασκάλα τους, η ξένια, και μου λέει, ξέρω, είσαι ευχαριστημένη, μιλήσανε τα παιδιά όσο περιμένατε, ήταν καλό, λέει, πάρα πολύ καλό, αλλά με συγκίνησε κυρίως ένα πράγμα. Αυτός μου λέει, Αλέξανδρος νομίζω λέγονταν, δεν μιλάει ποτέ. Και σήμερα μίλησε 3 φορές. Και σκέφτομαι τώρα αυτό που λέμε με τα 10 μέτρα γης. Αυτό το παιδάκι δεν περπατάει. Και το συγκίνησε προφανώς, υποθέτω, ίσως αυτή έστω μικρή, σύντομη, υποτιμημένη από μας πορεία στο χώμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Με γεμίζετε ευθύνες για να γράψω καλύτερα. Το ληστικό αυτό το υπέροχο είναι του κυρίου Στανούλη, αισθήσεις από τον δίσκο Μεταμόρφωση.